Δεν ανάγκη τώρα εγώ να πληρώνω το 15 πρωί-πρωί. 20, μη λέμε και ότι θέλουμε. Δεν γίνεται, κάτι να μου κόψει. Σου κόψε τα μαλλιά. Τι άλλο θέλει. Γλέντα τη ζωή. Καλέ! Ωχ! Αυτή θα το πάθει το έμφραγμα μόλις μπει στο λεωφορείο. Κρίμα, δεν θα είναι κικετούλα και θα χάσει το συμβάν. Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι. Χίλιες επτά είναι. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι. Καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι 7 είναι, ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές 7, 7 παναθεμάτες. Πεθερές 7, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές 7, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Κοίτα να δεις, Κωνσταντίνα. Δεν είναι ότι επειδή πιάσαμε δύο δεκάρες πέταμε από το παράθυρο. Αλλά όταν θέλεις να μιλήσεις για δουλειά, δεν μπορείς να κάνεις την καλή νοικοκύρα. Θα σε ακούσει και ο άνθρωπος και θα νομίζω ότι κλείνει το μεροκάματο. Όχι, γιατί η πεθερούλα μου το πέταξε το καρφάκι της. Και από ό,τι βλέπω, σε πέτυχε. Την ξέρεις, δεν την ξέρεις. Την ξέρω. Αλλά πόσα να καταπιώ. Στο κάτω-κάτω βουλευτή περιμένουμε. Και δεν μιλάμε για κανένα ρουσφετάκι. 1500 στρέμματα είναι αυτά. Άμα σερβίρω εγώ, ποιος θα κάνει το ψιστήρι. Μη στεναχωριέσαι, μωρό μου. Ξυπασμένη είναι αυτή και όλη της το σόι. Καρμύρο. Είχε το θράσος να πει και για σένα. Τη βολεύει την αδελφούλα σου να σε αγαντάρει να τα πετάς από το παράθυρο. Κοντά στο βασιλικό που τίζεται και η γλάστρα. Έρχεται, μην πεις τίποτα, σε παρακαλώ. Αζείς. Γύρισες. Πολύ ωραία σου πήγε το μαλλί, μητέρα. 20 ευρώ με πήγε το μαλλί. Χώρια γρουσουζιά. Έχασα ευρώ. Σκληρό νόμισμα. Αφού στο έκανα δώρο. Μα τι μας λες. Από το κουμάντο του γιο μου αφαιρέθηκαν όλα. Κι είσαι και από οικογένεια που φάγα τόσπρια. Με βουλευτή θα φάμε, να μην είσαι εκτενισμένη. Είπε στο παλικάρι να σερβίρει με ρέγουλα. Μπα και περισσέψει τίποτα αύριο, πετάξουμε και κανένα πιλάφι και βολευτούμε και βγάλουμε τα σπασμένα. Απάμπα. Το φόρεμα καινούριο είναι. Μην νομίζεις ότι είναι ακριβό. Με 50% έκπτωση το πήρα. Και το δέρμα είναι κομμάτι επένδυση. Καλορίζει εκεί. Δύο ζώα τα είχε πάνω. Τώρα το πλήρωσες, την έκανες την επένδυση. Ωραία όμως δεν είναι, ε? Πώς σου φαίνομαι? Με 300 ευρώ μόνο. Εγκεφαλικό θα της έρθει. Δεν τη βλέπεις. Ξέχασε κι αυτό στο κομμωτήριο και είναι σκασμένη, μαύρη. Ωραίο μαλλί. Ποιος ξέρει πόσο καιρό θα τα κλαίει τα λεφτά που δώσε στο κομμωτήριο. Καβούρια έχουν οι τσέπες σου, παναθεμάσαι. Θα μου πεις, τι να κάνει. 8 αδέλφια μετά τον πόλεμο, δύσκολη καιρή. Ξέρεις πως μεγάλωσαν τα καημένα. Με μία φιλοσοφία. Λίγο ψωμί, λίγο τυρί και πολλή οικονομία. Να κάνεις όμως λίγη οικονομία και στα λόγια. Ωραία. Έκανες 300 ευρώ επένδυση για να υποδεχτείς τον βουλευτή ντυμένη Ποκαχόντας. Δώσαμε 300 ευρώ για μια φούστα ζώο. Ωρας καλή, Μαριγό μου. Ωρας καλή. Τι τη μελετάς και δεν πας να ζήσεις στο χωριό μαζί της με την υφούλα σου την καλή. Με την υφούλα της την καλή ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό στο χωριό. Τι δεν με πιστεύετε? Ελάτε να δείτε. Ελάτε. Βέβαια με τη Μαριγό η κυρα Φωτεινή είχε βρει το δάσκαλό της. Γιατί και χειρότερη τσιγκούνα ήταν από αυτή και καλό δεν χρωστούσε σ' άνθρωπο. Όλο σκεφτόταν η μαύρη να φύγει, να γλιτώσει από την κρίνια της. Αλλά έλεγε παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι και μπαλωμένο. Δεν ξέρω για το παπούτσι, αλλά στην παντόφλα η Μαριγό ήταν άσος.
Εκείνο το πρωί, ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Άσε με, γιατί θα μου τη σφυρίξει πρωί-πρωί και θα γίνουμε από δυο χωριά νομάτι. Γιατί μου τα λες αυτά, βρε Μαργό, έχεις παράπονο από μένα. Τους υποστηρίζεις. Κατάλαβες. Δεν βλέπεις τι καταστραφήκαμε εδώ πέρα με το χιονιά. Είναι αδερφός αυτός. Να πει, έχω λεφτά να δώσω στον αδερφό μου να το βοηθήσω να μην πάρει δάνειο. Αχ, αλλά πάει και παίρνει για μερίσματα φτηνής. Τους τάπα, δεν τους τάπα. Α, ο Άρης μην είναι τυπικός αυτά. Η άλλη τον έχει από πάνω. Δεν πατάς και εσύ πόδι όμως. Ξέρεις πόσα λεφτά κάνουν οι εξωσωματικές, ε? Ξέρεις. Καλά, δεν με λυπάσαι εμένα. Πότε θα κάνω εγώ παιδί? Πότε? Εσύ δεν θες να ακούς το εγγόνο σου να σε λέει γιαγιά? Μόνο πας και τους αφήνεις να αγοράζουν διαμερίσματα. Ε, καημή για τα διαμερίσματα, λες εσύ. Εδώ η άλλη μια χαρά φάει 5 μερών, το βγάζει από το ψυγείο και το πετάει στα σκουπίδια να καίγει την καρδιά. Τε, ντρέπεται να χαθεί, να χάνεται. Κι ύστερα σου λέει τοπογράφος, να χέσω εγώ τα 100 πτυχία. Άντε από εκεί χάμω. Δεν βλέπει μας εδώ που καταστραφήκαμε, να δω τι θα έκανε εκείνη. Κρέας πέταξε. Φακές. Λίγο τις έχεις φακές. Και μην κοιτάς τις εμπόγες της σιγουριά, γιατί όσο να πεις δεν μπορεί, θα το έχεις το κουμπόδι μας. Το φαϊδίτα για πέταμα. Ένα φλιτζάνι λάδι θα είναι οι φακές. Άσε, άμα βάλεις και τη ρέγκα από δίπλα που ταιριάζει. Ξέρεις πόσο λάδι. Δεν τα πω κι χάμω, σαν δεν τρέπεται. Τώρα βέβαια το καρφί που πέταξες για το κομπόδεμα. Να χαίρεσαι να έχω εγώ κομπόδεμα. Όπως χαίρομαι εγώ για σένα. Δυο ποτήρια λάδι βάζει εκείνη στις φακές. Και εκείνη, να ξέρεις, δεν έχει κομπόδεμα στα σίγουρα. Όλη μέρα με τον πολύγραφο στα αυτή. Φαρμακώθηκα, πόσο φαρμακώθηκα. Αλλά σεβάστηκα την κατάσταση της και δεν μίλησα. Ποια κατάσταση της σεβάστηκες? Την κατάσταση και τη γενική. Γιατί τόση σπατάλη είναι αναπηρία. Δεν μου λες. Τι? Για ποιον έπλεκες τα ζυπουνάκια? Για σένα, κόρη μου! Τώρα που τελειώνει θεραπεία, τον έπιασες το γιο! Το γιο τον έπιασε. Το γιο! Και δεν μου λες, ροζ ζυπουνάκια θα φοράει ο γιος μου! Τα ζυπουνάκια! Ναι! Τα πλήκα! Για λέγε που σ' ακούω! Τα πλήκα ροζ τα ζυπουνάκια! Ναι! Τα ραγμή σε βλέπω ή μου φαίνεται! Ήπια γειτόνι! Γειτόνι χωριά νύμα μόνο για χανόμου! Ήπια! Καλημέρα! Καλημέρα! Με ζήτησε μεγάλο! 2 φορές! Πού γυρνάς, βρε τρελή, με τη κοιλιά στο στόμα? Έλα, μωρέ. Σταμάτησα πάρω κάτι νυχτικά για το μεευτήριο. Τι θέλει κι αυτός? Είχε την ελπίδα ότι στο μήνα σου θα βαρύνεις και θα κάτσεις στον πισινό σου. Την υπάλληλό του θέλει. Γι' αυτόν τρέχω. Αντί να κάνει το σταυρό του που έχω καλή εγκυμοσύνη. Δεν μου λες τη συνυφάδωση, το είπα, τι ακόμα? Τρελή είσαι? Να με πιάσει το μάτι να σκάσω σαν το άλογο? Ναι, αλλά πλησιάζουν οι μέρες. Με έχεις ακούσει. Τι θα πείτε, θα το γεννήσει και θα το φας? Το σκεφτήκαμε. Συμφώνησα και η πεθερά μου. Αυτή τώρα κάνει μια θεραπεία με ενέσεις και της είπε ο γιατρός ότι αν θέλει να συλλάβει πρέπει να είναι ήρεμη. Θα της πούμε ότι δεν της το είπαμε για να μην ταραχτεί ψυχολογικά. Ο κουνιάδος σου τι λέει? Ο Χριστός. Στα πόδια μας έπεσε και αυτός και η πεθερά μου. Όσο αργότερα το μάθημα ριγό, τόσο το καλύτερο. 9 μήνες ξύλο θα τρώγανε. Έλα, μωρέ. Δεν είσαι καλά. Δεν ξέρεις εσύ τι αισθήμα ριγό. Τη βλέπουν τα γελάδια και τους κόβεται το γάλα. Εσύ τους ορμήνεψες να μην πουν τίποτα. Λέγε! Τον έβρασε, Μαριγό μου. Πώς τα συλλάβεις? Δεν μου λες, καθόσουν ότι έπλοκε στα ζυπουνάκια φτηνής και έχει γυλά από το δικό μου το ρεύμα. Ναι. 2 βαθμούς ανέβηκα του κάθε μάτι να πλέκω κάτω από το καντιλιέρι. Όχι, ναι, αλλά το καντιλιέρι καίει το δικό μου το λάδι. Μα μου να σβήσει το λάδι στο καντήλι μου και να κλείσουν τα μάτια μια πάντα. Στις κλάψεις, μωρέ. Όχι, στις κλάψεις, μωρέ. Σε έχω στην καμπούρα μου, κακομοίρα μου, το ξέρεις? Κάθομαι και ξέρετε το σκατό μου για το καλό παξιμάδι! Για να μην πάρει δάνειο ο γιος από τις τράπεζες! Τι! Σκέφτεται να πάρει δάνειο ο Χριστός! Του κόβω το βήχα μαζί με το λαιμό τώρα! Έτσι, μπράβο, Μαργό μου, σε εξορκίζω! Από το να μας κυνηγάνε οι τράπεζες, κυνήγαμε εσύ με την τσουκράνα, ήσαμε του κτέλ! Να με δάει! Ορίστε το φάκελο που ήρθε για σένα. Αχ, μπράβο κύριε Λευτέρη, να δούμε τι γίνεται με τη λυπητερή. Έτσι. Αμαν, αμαν, αμαν. Αμαν, αμαν, αμαν.
Αμάν. Τι. Τόκοι υπερημερίας. Τους τόκους υπερημερίας, τα κοιτάζω τώρα. Την προθεσμία αποπληρωμής τσεκάρω. Καλά, μην κάνεις έτσι, θα σου δώσουν μέρες. Ναι, θα μου δώσουν μέρες μέχρι να μου πάρουν το χωράφι. Πάντως έχει το νου σου στον ταχυδρόμο. Γιατί σήμερα στο τσάκ το πρόλαβα. Άμα δεν το ρωτούσα, θα το πήγαινε ντουγρού στη Μαριγό το χαϊβάνι. Τι θα κάνω, Χριστέ μου, τι θα κάνω, Χριστέ μου. Ρε Χριστό, μην κάνεις έτσι. Ο αδερφός σου στην Αθήνα μαθαίνει οικονομάει. Κοντζάν πολιτικός μηχανικός είναι. Πες του να βάλει κι αυτός κανένα χεράκι, να βουλώσεις κι εσύ καμιά τρύπα. Τώρα, αδελφός μου, μην κοιτάς που δεν το λέμε στις γυναίκες. Έχει φτάσει η τσέπη του στην αμασχάλη να πληρώνει. Έχει χτύπηση. Πάρε τηλέφωνο το γιο σου τώρα και πες του να σου στείλει λεφτά. Έχεις έξοδα, μπρος. Έχει λεφτά, έχει. Της Αλληνής που περιμένει τον κουνενέ, της πήρε διαμέρισμα. Και τι να του πω του παιδιού. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς, ε. Ωραία. Κι εγώ λοιπόν θα πω στο γιο στο Χριστάκι να τραβήξει δάνειο από την τράπεζα. Έτσι και μου το φυλάει. Να δω τα παιδιά μου να πέφτουν στα δάνεια. Πριν κλείσω τα μάτια μου, θα πεθάνω. Στις 7 ψυχή, μωρέ, θα μας τάψεις όλους. Καλέ, τη σκυραπόπη στο παιδί που ήταν στα ναρκωτικά. Τα άκοψε και έζησε. Ναι, αλλά το δάνειο δεν κόβεται το ρημάδι. Μωρέ, εγώ και κομπόδε μανάχα, δεν θα έπαιρνα ούτε μισό ευρώ. Μόνο και μόνο για να μην πάρει δάνειο ο γιώκα σου. Έχεις κι άλλο γιο, ας δώσει τίποτα. Άκου να σου πω. Έχεις δυο νύφες και δεν έχεις τη γατέρα. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσεις με ποιανής νύφη στο μέρος είσαι. Εντάξει. Πάρε τηλέφωνο. Μάνα είσαι, μίλα μπρος. Μάνα με τσενιά σου γιους. Έχει έξοδο το παιδί μου, δεν μπορώ. Δεν μπορείς, ε. Τώρα θα σου δείξω. Φάστα κουβέντα. Όχι, μωρή, το αίμα στη Λουιζιάννα, μωρή. Όχι, αμαρτία είναι. 5 σελίδες μήνανε, μωρή. Αχ, υβρό, σκληρό νόμισμα. Κοίτα να σου πω, έχω πάρει χρήσιμες πληροφορίες για το κουμπόδε μας. Α, ναι. Έχεις πάρει χρήσιμες πληροφορίες. Κι εγώ σε κόβω ότι έχεις χίλιες χλωμπές στο κουμπόδεμά σου. Κι έτσι καημένη μου και πειράξεις μία λυρίτσα, είσαι μεγάλο κορόιδο. Χίλιες λίρες εγώ. Α, από πού, μωρή. Έτσι κι είχα χίλιες λίρες εγώ. Παντρευόμουνα. Μια φουντοσύνη, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Ναι, ναι. Έλα ρε Χριστό, πού να είμαι τέτοια ώρα, σε μια οικοδομή. Πρόβλημα τι, η μάνα μας πάλι. Α, δεν έκανε τίποτα. Ε, τότε τι πρόβλημα υπάρχει. Ναι. Είμαι στριμωγμένος, ρε Χριστό. Ναι, το ξέρω τι έγινε μεγάλη ζημιά. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Εγώ δεν στο είπα, το φοβόμουν εκείνο το ψύχος που ερχόταν από τη Βόρεια Ευρώπη. Την περίμενα εγώ τη ζημιά. Ναι, ναι. Ε, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Ναι, η εταιρεία σκέφτεται να κάνει ένα άνοιγμα σε ένα κέντρο και έχω μπει κι εγώ στη χρηματοδότηση με ποσοστό. Ναι. Ναι, ακριβώς όπως το είπες. Ανοίξανε δουλειές μου, ναι. Κλείσε τώρα, θα σε πάρω εγώ. Κλείσε, σου λέω, θα σε πάρω εγώ. Ήρθες να με δεις την πρόβα να μιλάς στο κινητό. Με συγχωρείς, μωρό μου, αλλά ήταν ο μεγάλος μου αδερφός. Δεν μπορούσα να μην το μιλήσω. Πάλι ο αδερφός σου, τι ήθελε. Ε, ο Χριστός. Για δουλειές, δεν στο έχω πει. Εκτιματίας, τρομερός. Να φανταστείς τώρα, σκέφτεται να κάνει κάτι θερμοκήπια και η τράπεζα τον παρακαλάει να του δώσει δάνειο. Έχει κι άλλους τέτοιους η μάνα σου. Ευτυχώς όχι. Ναι, αλλά δεν τον έφερες καμιά φορά στο μαγαζί να μου κάνετε καμιά ζημιά. Ζηλεύεις. Ρε μωρό, έχεις παράπονα από μένα, δεν σου έχω κάνει εγώ ζημιές. Εγώ εδώ μέσα έχω κάνει ζημιά ανυπολόγιστη. Εσύ είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Όπα. Απλά το λέω, γιατί οι παρχιώτες γουστάρουν τη φάση και είναι γνωστό. Τέτοιες ζημιές στην Αθήνα δεν γίνονται. Άρχοντας. Άρχοντας. Ακόμα μιλάει τα τσαμένα σου. Όλη μέρα με τον πολύγραφο στα αυτή είναι. Και μετά μου λες δεν έχει λεφτά. Μου θα του έρχονται κάτι φουσκωμένοι λογαριασμοί. Ευτυχώς που είναι της εταιρείας. Έναν άνοιξα και όταν είδα το ποσό, νόμιζα πως του στείλαν καινούριο αριθμό τηλεφώνου. Ναι, έλα. Ας τα λόγια τώρα και ξαναπάρε, άντε.
Άντε, ντε! Ε, είπαμε πολύγραφος! Είναι μια ώρα κάνει το νούμερο, το θυμάμαι κιόλα. Έλα, πάρε στο σπίτι αμέσως, θέλω να σου μιλήσω. Τρελάθηκες, μάνα. Κλείστο γρήγορα, μην πάρει χαμπάρι Μαριγότη, με πήρε στο κινητό. Αχ, να σου πάρεις ήδη. Δεν με ενδιαφέρει αν τρέχεις τις οικοδομές. Να με πάρεις αμέσως στο σπίτι, ακούς. Τι, σου κάνε κόγξες. Τι λες, μωρέ. Τολμάει, θα τσακιστεί να πάρει, θα δεις. Τι έπαθε αυτή. Τι έπαθε. Ξέρω εγώ. Για να δεις ποια είναι η πεθερά σου. Δεν μου λες, Αριστίδη. Το ξέρεις ότι ο αδερφός έχει καταστραφεί. Ρε μάνα, ο Χρήστος είμαι, δεν με γνώρισες. Καλά ρε Χαϊβάνη. Θα ρίξεις, δεν ξέρω τι λέω. Κάνει πως δεν ξέρει, ε. Θα στον κάνω εγώ 37-21. Λοιπόν, αρκετά έκανες άρη το κορόιδο. Πρέπει να βοηθήσεις αμέσως τον αδερφό σου. Ρε μάνα, πας και σου ανέβηκε το ζάχαρο και δεν ξέρεις τι λες. Ευτυχώς που πήρες εμένα και τα είπες και δεν τα πες στον αδελφό μου. Λίγα έχει κάνει εμένα. Καλά, Βρεσόν. Λίγο μυαλό δεν έχεις να καταλάβεις ότι είμαστε πολύ στριμόκολο εδώ μέσα. Πες του ότι υπάρχουν και δημόσια μευτήρια. Έτσι δεν χρειάζεται δικιά του να πάνε γίνει σε σουίτα. Καλά που μου το πες. Κι αχ να σου πω, να μαζέψεις τα έξοδα της γέννας. Άλλη του γιο δεν έκανε, παρά μόνο η κοφινοκόλα. Δεν μου λες, είναι κανείς εκεί δίπλα σου και σ' ακούει. Καλά που το κατάλαβες, ρε. Κινδυνεύουμε! Το πράγμα έχει φτάσει στα προχώρητο! Πήρε χαμπάρι, Μαριγό! Μας πήρε και μας σήκωσε, θες να πεις. Λοιπόν, θα έρθεις αμέσως, θα τσακίσεις να έρθεις στο χωριό, να δούμε τι θα κάνει. Τα ακούς? Άκου και εμένα που διαβάζω 5 σοβαρά βιβλία. Θα βάζεις τα λεφτά στο λογαριασμό. Την τύχη μου, την τύχη μου! Τι έκατσες και ξεφρούνες πάλι. Τι λογαριασμούς μου λες, μωρέ. Δεν ξέρω εγώ τι με λέει, περίμενε! Πού είσαι? Ναι, το λογαριασμό, περίμενε. 0-0-31. Λοιπόν, ακούς, γράφε. 0-0-30. Έλα, δώσ' μου. 30. Έλα, μ' ακούς. Ας με σωστά. Μπορούμε τώρα, είτε. Μ' ακούς. Έτσι έφυγε για την Αθήνα η κυρά Φωτεινή. Με μαύρη καρδιά. Γιατί και την υφή της ήθελε και το χωριό, αλλά... Αυτή για αλλού ξεκίνησε για αλλού και αλλού η ζωή την πάει. Τσακίδια να πας, αησυχτή! Δεν τράφηκες, μωρή! Το βιολί του μακαρίτη του πεθερού σου φτιάξε! Σιγά την περιουσία, το βιολί εξαδιαρέτου! Αχ, ναι! Και του Χρήστου που το έχεις εξ ολοκλήρου, άχρηστο σου είναι! Αχ, κακομήρα μου! Πεθαμένη θα φύγεις! Εδώ θα φύγεις! Αχ, εδώ θα φύγεις! Πες, μωρή! Γιάννα! Πού είσαι, Γιάννα! Γιάννα, Γιάννα! Πού να είσαι, τι έγινε, μάνα, διαβάζεις? Προσπαθώ, με νοικοκύρη ψηνήφης. Για άλλη μέσα μπάνιο κάνει. Δεν ακούς το νερό. Δεν πάει να δεις μέσα και πνίγει και τρέχει τσάπα η βρύση. Να σου πω, ακόμα δεν έκλεισε εβδομάδα και άρχισες. Το μπάνιο της απολαμβάνει η κοπέλα. Σωσίβιο έβαλε, πολύ νερό ακούω. Πατώνει. Το πολύ γρήγορο τώρα το δες. Να δω, μα έχει φορτίσει, αμάν πια. Το κλείσε το νερό. Ωραία. 5 ευρώ το μπάνι της, 15 ο καφέ που θα πάτε να πιείτε, 3 ευρώ που θα γράψει ο πολύγραφος για να συνεννοηθείτε που θα ανταμώσετε. 23 ευρώ, σκληρό νόμισμα. Αυτά ρε μάνα είναι έξοδα της δουλειάς. Την έπιασα την καλή, δεν το βλέπεις. Έχουν ανοίξει δουλειές. Με βουλευτή θα πάω να πιω καφέ. Θα πληρώνεις και το δικό του καφέ. 1500 στρέμματα εκτός σχεδίου θα μου τακτοποιήσει ο άνθρωπος. Και έτσι και βάλουμε μπροστά και τα συγκροτήματα. Με πολύ ανεβασμένος, μάνα. Μακάρι. Πήρε τηλέφωνο και ο αδερφός. Α, ναι. Καλά είναι. Τι να κάνει. Βγήκαν οι εξετάσεις Μαριγός, τζίπος. Τι έχει σαλέψει τη Σαλήνη. Σκέφτεται να κατέβει μεσοβδόματα στην Αθήνα να ρωτήσει τους γιατρούς για εξωσωματική. Αχα. Και ο Χρήστος τι λέει? Τι να πει ο καψερός. Μετά τη ζημιά που μας έκανε ο χιονιάς. Αχ, πολύ πιέστε το παιδί μου. Έτσι και δεν βρεθεί άνθρωπος να το βοηθήσει. Το βλέπω να παίρνει δάνεια. Καλά ρε μάνα, πώς κάνεις έτσι? Ένα δάνειο όλος ο κόσμος το παίρνει. Μπορεί τι μας λες? Στα χρόνια μου αγωνιζόμαστε να πάρουμε ένα σπίτι. Τώρα σας αγωνιζόσαστε να πάρετε ένα δάνειο και μετά να σας πάρουν και το σπίτι. Άμα δεν υπάρχει οικογένεια. Να σου πω ρε μάνα, θα δουλευόμαστε και μεταξύ μας τώρα. Σσσ, θα σας ακούσει άλλη. Θα σου πω, δεν το σκέφτομαι. Ναι, αλλά τις πετάς τις πόντες σου. Όλο με το χέρι στην τσέπη με.
Να βοηθήσω δηλαδή τον αδερφό μου να κάνει εξετάσεις Μαριγό που δεν πρόκειται να πιάσει παιδί, μακάρι να μυρίσει ένα κάμπο κρίνους. Τι να κάνουμε τώρα που τούτη είχε ζημιά. Τι έχω πάθει ο άνθρωπος με τις ζημιές. Πόσα θέλει να το δανείσω? Ένα μπουκαλάκι. Τι μπουκαλάκι? Σπόρο. Για το χωράφι της Μαριγός. Πάντως το 81 δεν ήταν καλή χρονιά. Ούτε για τον Χρήστο, ούτε για τον κύριο Λευτέρη. Ο Χρήστος γύρισε από το στρατό με μαγουλάδες και έγινε σούσουρο στο χωριό του, θα του αφήσει κουσούρι. Και αυτού το κουσούρι του το άφησε η κόρη του. Όταν πήγε κρυφά να κάνει έκτρωση, την είδε μια κοτσομπόλα στη χωριάνη και το πεσόλους. Τι να κάνουν κι αυτοί. Είδαν και από, είδαν και αποφάσισαν να τα κουκουλώσουν. Το πώς, θα σας το πω αργότερα. Κουκουλώστε, παιδιά, κουκουλώστε. Μην το σκέφτεσαι, Λευτέρη. Το κακό έγινε. Τι προτιμάς δηλαδή, να λένε ότι η κόρη σου πέταξε το παιδί που ήταν της Αμερικάνικης βοήθειας? Έτσι λένε. Δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά όσο κράτησε η εκπαίδευσή τους, αυτή που την έχανες, που την έβρισκες πάνω στα τζιπ να τους κάνει τον ξεναγό. Και ενώ έχει τόσες ομορφιές στο χωριό μας, αυτή τους πήγαινε από θυμονιά σε θυμονιά. Φωτεινή, έχει χάρη που μεγαλώσαμε μαζί από παιδιά. Όσο για τους Αμερικάνους, έννοια σου και θα τις πάρουμε τις εκλογές. Μην πιστεύεις κανέναν. Με δικιά τους είναι παντρεμένος ο πρόεδρος. Με Αμερικάνα. Έλα, βρε Λευτέρη, μεταξύ μας τώρα. Θα παραστήσουμε για ένα διάστημα ότι είμαστε δίθεν τσακωμένοι. Μέχρι να σου λουπώσει εσύ τη ρετσινιά ότι η κόρη σου πήγε με τα Αμερικάνικα στρατά, και εγώ να βουλώσω το στόμα του ότι ο γιος μου είναι τζούφιος. Και γιατί δεν του κάνατε μια εξέταση? Μπορεί του παιδιού να μην του έμεινε κουσούρι. Είσαι καλά, βρε! Τόσα έξοδα πήγαινε, έλα στην Αθήνα, εξετάζει γιατροί, για ένα ναι και ένα όχι. Ενώ έτσι. Βολευόμαστε και δυο τζάμπα. Και όταν παντρευτεί, μαθαίνουμε. Καλά, ρε Φωτεινή. Δεν τρέπεσαι να τσιγκουνεύεσαι για το παιδί σου? Τόσα λεφτά ρε πεταμένα στη ρουλέτα, αμαρτία είναι. Κι είσαι και από οικογένεια που φάγα τόσο πριε. Ποιος είναι? Ωχ, η ανιψιά του Γιάννη του Μπεκρούλιακα. Μπα, έχει ανιψιά. Σκοτώθηκαν οι δικοί της σε τροχείο πριν δύο μήνες και την πήρανε κληρονομιά. Αλλή από το δόλιο που θα τη στεφανωθεί. Έρχομαι, έρχομαι, μην κάνεις έτσι. Άντε και Λευτέρη, μια ώρα βάρω την πόρτα, κουβάθηκες. Με τη δικιά μου να μαζέψω τον μπάρμπα μου. Πού είναι, μπάρμπα? Έφυγε, δεν είναι εδώ. Κλείσαμε. Έφυγε, καλά, να σε πληρώσω. Πόσα χρωστάμε? Τις ξέρεις τις τιμές, τις ξέρεις. 2 κιλά κοκκινέλι. 2 κιλά κοκκινέλι, δεν είμαστε με τα καλά μας. Αυτός το δεύτερο ποτήρι δεν ξέρει που είναι το στόμα του. Τ' άλλο τι το έκαμε, ποδόλουτρο. Για πρόσεξε. Εσύ να προσέξεις, κύριε Λευτέρη. Οι λογαριασμοί δεν έχουν ηλικία. Λοιπόν, άκουσα με καλά. Θα έρχεται ο μπάρμπας μου και θα του δίνεις 1/2 κιλό κοκκινέλι κάθε μέρα και θα τα ριώνεις και με λιγάκι νερό. Έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει που δεν καταλαβαίνει, εντάξει. Α. Και θα περνάω εγώ στο τέλος κάθε μήνα και θα κανονίζουμε τα βερεσέδια, ναι. Μπράβο, α, βρήκαμε μπράβο δουλειά. Ωραία, μπράβο σου. Πώς λένε, κοριτσάκι μου? Μαριγούλα. Στο διάολο το χτυκιάρικο. Τ' άκουσες γλώσσα το σαφρακιασμένο? Αυτή και να μου το θυμηθείς. Σε 5 χρόνια θα έχει το δικό της κουμπόδεμα. Πώς σου φαίνεται? Καλό είναι. Απάντηση είναι αυτή τώρα? Αλλού είσαι? Άσε μας ρε Βαγγέλη, τώρα θες και απάντηση? Σκατά καλό είναι. Το πήξατε στα μπαλκόνια. Κολώνα εδώ, κολώνα εκεί, κολώνα παραπέρα. Μπετά είναι αυτά ρε. Οικονομικά είπαμε. Α, καλά, εσύ έχεις γίνει χειρότερος και από το μεγάλο, ε. Κοίτα να συνέλθεις λιγάκι, γιατί δεν σε βλέπω καθόλου καλά. 5 δεκάρες βγάλαμε και σου έχουν βγει το αίμα. Οι ζημιές του αδερφού σου και οι ζημιές της Μένης. Αυτή τώρα γιατί δεν τη σουτάρεις? Καλά ήτανε μέχρι εδώ. Για κάτσε ρε Βαγγέλη, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Εγώ μια ζωή τις ζημιές των άλλων πληρώνω. Εγώ μια δικιά μου δηλαδή να μην πληρώσω. Ρε εσύ. Βγαίνει με εμείς στην πίστα και βλέπεις από κάτω τα λιγούρια να ανοίγουν οι σαμπάνιες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Λες τώρα θα βγει, θα πει το Χριστός Ανέστη. Κόλας. Εγώ δηλαδή να κάνω το κορόιδο, ρε Βαγγέλη. Δεν την μπορώ τη μιζέρια, αδερφέ μου. Ξέρει αυτή που σου αφιερώνει το όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Έλα μου, ντε. Ξέρεις από πού βγαίνει το μένει? Από πού? Από το κολοπετσομένει. Yep. Με τόσα γαρίφαλα που πετάς θα μπορούσαν να γίνουν 10 γάμοι και 10 κηδείες. Σύρμα. Νομίζω ότι εδώ, στη σκοτεινή πλευρά του κτηρίου είναι περιττό αυτό το. Ναι. Όλα οκ. Okay. Ο μεγάλος έδωσε έγκριση και πάμε να κάνουμε μέτρηση στα 1500 στρέμματα. Άντε, Αμήρ Παναγία μου. Άντε να δούμε τι θα πει και ο βουλευτής. Μπας και βγάλουμε καμιά ζημιά. Ρε εσείς, έχω μια ιδέα. Δεν το γιορτάζουμε κιόλας. Ξέρω ένα ωραίο μαγαζί. Πού πας, μωρό μου? Θα κάνω το σοφέρ στη Μυρτώ. Πονάει μέσα της. Να θυμάσαι για ζωή.
Κάτσε καλά και εσύ, γιατί θα την πληρώσεις εσύ την ύφη. Το κέρατό μου, το κέρατο. Σύχτη. Τι έγινε, αγόρι μου, παραμιλάς. Μάνα, γυρίσεις. Λέγω. Καλώς σε βρήκα. Ούτε που το κατάλαβε το ταξίδι, ε. Με το που πήγα στο λεωφορείο έγινε ο φόνος. Μέχρι να φτάσουμε τον είχα βρει το δολοφόνο πριν από αυτούς. Τίποτα δεν άξιζε. Άρχισε καινούργιο. Την τέταρτη σφαίρα. 10 ευρώ έδωσα. 2,5 ευρώ τη σφαίρα την πλήρωσα. Με την πρώτη σφαίρα τον βρήκα το δολοφόνο. Εντάξει. 3 σφαίρες χασούρα έχεις. 7,5 ευρώ. Ευρώ Χριστό. Σκληρό νόμισμα. Μια και μιλάς στο σπίτι του κρεμασμένου. Από αυτό έγινε τίποτα. Σε αφήνει έτσι μάνας ρε χαμένο. Δεν μου λες. Λείπει τρελή. Πρέπει να μιλήσουμε και για την τράπεζα, ε. Ποια τράπεζα? Τι ξέρεις εσύ για την τράπεζα? Όσα ξέρει και η Μαριγό. Ξέρει και η Μαριγό για την τράπεζα? Εκείνη με έμαθε ότι υπάρχει τράπεζα σπέρματος. Χριστό. Χριστό, παιδί μου. Τι έπαθες? Μίλα. Ωχ, ποιος έρχεται. Έλα. Πάρ' το κοκκινέλι σου και φύγε. Πάρ' το κοκκινέλι σου και φύγε, λέω. Δεν θέλω λεφτά. Α, μπράβο, χουβαρδελίκια βλέπω. Αλλά πρέπει να κάτσω και να πάρω τα γράμματα. Πάρ' το κοκκινέλι σου, με το μετανιώσω και πληρώσει. Άιντε, φύγε. Αυτό είναι ζαβό. Δεν το βλέπεις, φύγε. Μα, επειδή το βλέπω καλέ, πρέπει να πάρω τα γράμματα. Μπα και τα δώσε κανέναν άλλον. Άκαλε, για σένα μιλάμε, βλαμμένο. Τι κάνετε, κύριε Μαριγό? Καλά που σας βρήκα. Έχω κάτι γράμματα, αλλά βαριέμαι. Πού είναι ο πατέρας σου, ρε βλαμμένο? Δεν τα μάθατε? Όχι. Έσπασε το πουδάρι του και μεσολάβησε να τον αντικαταστήσω. Αλλά άμα ξέρετε κάποιον να θέλει τη δουλειά να μου το πείτε. Γιατί εγώ έχω να πάω να παρουσιαστώ στην οντισιόν. Α, την καλησπέρα, φαντάρο. Στην τηλεόραση, καλέ. Νιώθεις hard, γίνει rock. Τι? Νιώθεις hard, γίνει rock, σου λέω. Άμα μου λες εσύ, εγώ καταλαβαίνω. Σιγά μην κάτσω εγώ εδώ στο χωριό να μοιράζω γράμματα. Εγώ σε λίγο θα μοιράζω αυτόγραφα. Μόρα δεν πάει να μοιράζει και γάλα. Έλα, δώσ' τα γράμματα. Ο πατέρας σου δεν σε συμβούλεψε τίποτα? Δεν σου είπε τι να προσέξεις? Βλακίες. Λέει ότι είναι όλα στημένα. Καλό χαϊβάνι και του λόγου του. Τίνος θα μοιάζει και του κύριου Δόκαλε. Ίδιος έξυπνος σαν και τον πατέρα του. Οικογενειακό σου, δεν νομίζεις? Σαν να έχεις δίκιο, Μαριγό μου. Τι άδικο έχω. Άρα και τον έβλεπε ο Κολοκοτρώνης. Για πρωτοπαλίκαρ θα τον είχε. Άιντε. Καλά μου, ρε, θα του το πω. Σιγά το νέο, βρε Λευτέρη. Α, σε τρώει τσέπη σου, νομίζω, να πληρώνεις μονάδες. Και πως φέρνει γράμματα η Μαριγό, πιάστηκε φορόδο σταλόνι. Σκασίλα μας. Σε μωρέ, να έχουν το νου τους αυτοί που έχουν τα ραβέρια με τις τράπεζες μακριά από μας. Εντάξει, ναι, δεν θα το ξεχάσω. Καλό σας βρήκα. Κάνε ένα ψόφο έξω. Τα μέτρησες? Εντάξει, 3 φορές τα μέτρησα. Κοίτα, να το δώσεις Μαριγός να κάνει κουμάντο, έτσι. Εσένα δεν σου έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Ίδιος ο πατέρας είσαι. Σκορποχέρης και ξεχασιάρης. Γιατί τα λες αυτά, ρε μάνα? Αφού τον αγαπούσες τον πατέρα. Καλός ήταν. Όχι καλός ήταν. Που όπου πας στο βιολί του που τα αγαπούσε τόσο πολύ, το κουβαλάς μαζί σου. Εδώ για 2 μέρες ήρθες και δεν είπες να τα αποχωριστείς. Όσο να είναι, με αυτό το βιολί σας μεγάλωσα. Καλώς ήρθες, μάνα. Μπάμπα, μια χαρά σε βλέπω. Τόσο να μην σε βασκάνω. Καλώς σας βρήκα, κορίτσι μου. Καλώς σας βρήκα. Άντε, φέρε χαρτί και μου λίβει να λογαριαστούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Άντε, να το γλιτώσουμε το δάνειο. Να βάλω κανένα ξύλο στη φωτιά. Καλέ, κάτι τέτοια μου λες εσύ. Άμα θέλεις όμως, είσαι εσύ μία. Πω. Έχω τόσες δουλειές καλέ να κάνω. Μου μιλάς για χαρτί και μολύβι, μπορώ, ε? Άντε, μωρή μου, σ' αφιρέως έχεις τώρα. Καλημένη, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γύρο στα γρήγορα και το πέρασμα το κάνουμε το απόγευμα. Τι, θα το στρώσουνε? Βάλει και κανένα κρασάκι να ζεσταθούμε. Κατάλαβα, θα το τραβήξετε. Αχ, βρε μάνα, να, αυτά όλα μου έχουν λείψει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν μου λες, το τευτέρι ποιος θα το κρατήσει? Αχ, κάνε μου τη χάρη, άσε με να κρατήσω εγώ το τευτέρι, το έχω παιδί μη. Στο χαλάκο μου, το χατήρι, εσύ, έλα στη γεια μας. Γεια μας, γεια μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φέρουμε εμένα τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις, να τα δω, να δούμε από πού θα κόψουμε. Εντάξει, να σας πω, εδώ έχω φέρει κάτι γράμματα, μου δώσει το βλαμμένο ταχυδρόμου, ε. Ρίξτε μια ματιά και σε 2 λεπτά είμαι πίσω. Πού πας? Σφάζω ένα κόκορα και έρχομαι. Ρί!
Γράμμα από τον ξάδερφό σου, από τον Καναδά. Για δες τι λέει. Το ξαδερφάκι μου. Τι έγινε? Τι έγινε καλέ? Η θεία η Χρυσούλα αρρώστησε. Για διάβασέ μου. Έτσι, το Νοέμβρη βάλαμε τη μαμά στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο αναπνευστικό. Ταλαιπωρήθηκε η κακομοίρα και το Γενάρη στις 7 του μήνα έκλεισε τα μάτια της. Μάνα! Μάνα! Ναι, παιδάκι μου, το πήρα απόφαση τρελή. Θα κάνει εξωσωματική. Τώρα που έμαθε και για σένα, θα μας κουβαληθείς τα σύγκρουα. Τα λέτε οι αδερφούλες. Κουτσομπολεύουμε τη συνυφάδα μου. Τι έκανε πάλι το βλαχαδερό? Την εξωσωματική λέμε. Ήθελα να ξέρω, μετά από τέτοια ζημιά είναι ανάγκη να μπουν σε τόσα έξοδα. Πώς θα τα βγάλουν πέρα? Έλα μου ντε. Κατάλαβες. Εδώ πάει αυτό που λένε. Εγώ θα την πληρώσω την ήθη. Καλά. Η μάνα σου πώς και δεν έχει κανένα κομπόδεμα? Η μάνα μου δεν έχει κομπόδεμα, δεν θα είσαι καλά. Αλλά καλύτερα να τη ρωτήσεις πότε έκανε σεξ τελευταία φορά παρά αν έχει κομπόδεμα. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στο είπα και το πρωί. Να βοηθήσεις. Αλλά για το άλλο, ξέχασέ το. Έλα στη θέση μου, ρε Βαγγέλη. Εδώ μου βγάλανε πρόγραμμα. Θα έρθει ο αδερφός μου εδώ, θα πάμε μαζί στην τράπεζα σπέρματος, θα κάνω εγώ την κατάθεση. Και κάθε φορά που θα έρθει η Μαριγώ θα πηγαίνει για ανάληψη. Το κακό είναι ότι μία φορά θα έρθει και θα πιάσει τόπο η ανάληψη. Δεν είμαστε καλά. Θα αφήσω, νομίζεις, εγώ τον Άρη να τους δώσει έστω και 100 ευρώ με αυτή τη συμπεριφορά που έχει η Μαριγώ απέναντί μας? Μην είσαι σίγουρη, αδέρφια είναι. Μπορεί κρυφά να τον τζοντάρει. Αυτό που σου λέει είναι σωστό. Σε σένα θα το πει. Ο Άρης για τη Μαριγώ ούτε το σάλιο του δεν χαλαλίζει. Είχα ένα κρυφό βιβλιάριο από τη Μυρτώ. Πάει αυτό. Σάλιο δεν έμεινε. Άρχισα να βάζω χέρι στον κοινό λογαριασμό. Καλά, εσύ από ζημιά σε ζημιά το πας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είσαι τόσο πολύ ζορισμένος. Στο κάτω-κάτω πες ένα «δε γουστάρω» και τελείωνε. Μια κουβέντα είναι αυτό, Βαγγέλου. Μια κουβέντα είναι αυτό. Και καλά το οικονομικό, πες το βολεύω. Το θέμα είναι, μην καταλάβει τίποτα η Μαριγώ ότι ο αδερφός μου δεν. Γιατί τότε. Τότε τι ρε, η Άρη. Τι φταίς εσύ στο κάτω-κάτω? Φταίω, Ευαγγέλη μου, φταίω. Φταίω γιατί με έχουν στο χέρι. Μια ζημιά άφησα πλήρωτη στα 15 μου, ακόμα την πληρώνω. Από μικρό παιδί τον κυνηγούσαν οι ζημιές στο Φουκαρά. Θυμάστε εκείνη τη μέρα στο καφενείο του Κυρλευτέρη που η Φωτεινή γνώρισε τη Μαριγώ και ξετρελάθηκε γιατί και τσιγκούνα ήταν και το σπίτι του θείου θα κληρονομούσε? Την άλλη μέρα έστειλε τον Αριστίδη να την καλέσει σπίτι για καφέ. Μπας και τη δώσει στο Χρήστο που και σε καλή ηλικία ήτανε και τη ζημιά του την είχε απλήρωτη. Ποιος την πλήρωσε? Σφινής Μαριγώ! Σφινής Μαριγώ! Σφινής Μαριγώ. Καλέ, ποιος εσύ? Ο Αριστίδης είμαι, ο μικρός ο γιος κυρία Φωτεινής που συναντηθήκατε χτες στο καφενείο του Κυρλευτέρ. Έλα καημένο, και μικρός, μια χαρά είσαι. Κοντζαμπόι. Να σου πω, έλα να κάτσουμε παρέα. Πού? Καλέ, εδώ κατά είσαι, έλα. Κατά είσαι. Έλα καλέ, ντε. Και έτσι έκατσε ο Αριστίδης. Ανέβηκα στην πιπεριά, μαυρωμάτα και ξανθιά, για να κόψω ένα πιπέρι, ξύσε το γλυκό μου τέρι. Μπήκε παιδί και βγήκε άντρας που μετρούσε την πρώτη του ζημιά. Κάνε παιδιά να δεις καλό. Και να πεις ότι δεν φάγαν όσπρια. Από εκείνη την ημέρα που η κυρία Φωτεινή αναγκάστηκε να ανοίξει το κομπόδεμά της, δεν μπορούσε να συνέλθει. Τι να συνέλθει δηλαδή, όλο και πιο χάλια γινότανε.
Χάλια βέβαια γινόταν και η Μυρτό, που την είχε όλη μέρα στα πόδια της και κόντευε να τρελαθεί. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, εκείνο το βράδυ περίμεναν τον βουλευτή. Δεν ήξεραν όμως τι άλλο τους περίμενε. Τι με τραβάς και εσύ, μωρέ! Δεν μου απάντησες! Τι μελετάς και δεν πας να μείνεις στο χωριό με την υφούλα σου την καλή! Φωνάζεις, θα ξυπνήσεις το μωρό! Άσε με, μωρέ, κι εσύ! Στάσου, καλέ! Γεια μας, κύριε βουλευτά. Γεια μας, γεια μας. Γεια μας, γεια μας σε όλους. Πάντως, για να λέμε του στραβού το δίκιο, κύριε βουλευτά μας, την περιφέρεια δεν την προσέξατε καθόλου. Μεγάλη καταστροφή μας βρήκε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Καταστροφή! Ένα ολόκληρο χωριό τρώει από το κουμπόδεμα. Όσοι δεν έχουν κουμπόδεμα, σπέρνουν τα χωράφια. Και όσοι δεν έχουν χωράφια, σπέρνει ο διάολο. Σιγά, παιδιά, ψυχά. Θα τον μεθύσει τον άνθρωπο. Νομίζω πως το κράτος στον τομέα. Ποιο κράτος, ποιο κράτος. Στο χωριό το κράτος δεν τα ανακατεύουμε στις δουλειές μας, εμένα. Γιατί δεν τα ανακατεύουμε, γιατί το βλέπουμε. Το έχεις εσύ, ποτέ το κράτος. Πάγωσε. Το κράτος. Πέτρωσε το γάλα στην κατσί, κάτσε το κράτος. Να τα αρμέξει εσύ κατά. Τι να ηρεμήσω, παιδάκι μου, τι να ηρεμήσω. Δεν μου φτάνει η μάνα σου, μου κουβαλήθηκε και η βλαχάρα με το γουρνόπλο πεσκέσει. Αγελάει ο άνθρωπος μαζί μας. Τώρα γίνεις άδικη. Τσιγκούνα, τσιγκούνα, αλλά το γουρνόπλο το σφάξε για να στο φέρει. Και τη Μαρικό την ξέρεις, δεν τα κάνει αυτά. Σπίτι πήραμε, καλό ρίσκο δεν είπε. Παιδί κάναμε, δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Σήμερα βρήκε να φέρει το γουρούνι, η γουρούνα! Μου έχει στρογγυλοκαθίσει και δεν βάζει γλώσσα μέσα της. Έχω μια ωραία ιδέα. Ξέρω ένα συμπαθητικό κεντράκι εδώ κοντά, λέω να του ξεσηκώσουμε να πάμε, αφήσουμε τον άνθρωπο ήσυχο. Θα πάμε τον άνθρωπο σε μπουζουκερί! Γιατί άσχημα θα το πέσει! Τώρα που μπήκαμε στο χορό, θα του κάνουμε εκεί και καμιά ζημιά, να τον καλοπιάσουμε. Ναι. Καλά, κάνω ότι καταλαβαίνεις. Αρκεί να μην τις ακούω να μιλάνε. Με το μωρό θα μείνει η Κωνσταντίνα. Άντε, άντε, προχώρα. Προχώρα! Ξέρετε τι θα γίνει. Δεν φαίνεται στο πιάτο, Μαρτία. Είναι στο χωριό, τα τρώμε όλα. Βέβαια. Τι γίνεται, πιάσατε κουβεντούλα. Για το χωριό μιλάμε. Δεν ξέρετε πόσο ζηλεύω τη ζωή στο χωριό. Εσείς πάτε συχνά. Μπα, που καιρός. Η αλήθεια είναι ότι είναι όμορφο όμως εκεί. Αλλάζεις παραστάσεις. Πόσο καθαρός αέρας. Τους ήχους, τα ζωάκια. Πού να δείτε πόσο γλυκά είναι τα γουρουνάκια όταν είναι μικρά. Ήταν ένα, ειδικά με έπαιρνε από πίσω. Αλήθεια, Μαρίγκο, η Ρόζα, τι γίνεται. Το πεσκέσι που σου έφερα. Δεν το γνώρισες, ε. Η Ρόζα ήτανε. Έτσι, Μαρίγκο, πώς τα λέει. Άρε, Μαρίγκο. Λοιπόν, παιδιά, έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν μου λες, αυτά κάνουν τα πουλάκια μου, ε! Τραπεζώματα και μπουζούκια! Βέβαια, σε ποιο θέλω να κάνει επίδειξη εμάς! Εμείς είμαστε κατεστραμμένοι άνθρωποι! Κάνουμε πώς και πώς να γλιτώσουμε από τη ζημιά, αλλά που θα με πάνε, θα με το πληρώσουν! Δεν θα το πληρώσουν, λες εσύ! Έχεις δει μπουζούκια τσάπα! Δεν πληρώσαν το κατόρημα! Τη γιώτα σου πια, πόσο λουλούδι στην πίστα! Έλατε! Έτσι και γινόταν περιφορά του επιτάφιου! Αλλά δεν φταίει το παιδί μου σε αυτό! Να, και ποιο φταίει! Μπορεί να ακούσει το τραγούδι τι λέει. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δικιά στην αγκαλιά. Τον κανονισμένο η απατιώνει. Λοιπόν, άντε, άντε. Πάμε να φύγουμε να πάρουμε το Χρήστο να πάμε στο σπίτι μας. Δεν είναι πράγματα αυτά για μας. Άντε, πάμε. Πάμε, πάμε. Θα στον κάνω εγώ αύριο το πρωί. 37:21. Θα δει τι να πάθει αύριο το πρωί αυτό. Για το θέλω, μωρή, θα το πληρώσω κι αυτό. Απαράταμε. Όλα τα λουλούδια δίνω για τα μάτια της τα δυο. Τίποτα άλλο δεν ζητάω, μόνο να την ξαναδώ. Το κορμάκι της θεέ μου, το πόθι στο λαθάρας. Για τα μάτια της προβλέπω πως θα γίνει σαν ματσάς. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δική της αγκαλιά. Είναι κούκλα και ταξίζει, δεν μοιάζει με καμιά. Έλα, 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 έλ
κι όλους οι ζημιές μου ήσουν, ρε! Αυτή στα τρώει, ρε, λέγε! Άρη, εδώ είναι το μαγαζί που δουλεύω, σε παρακαλώ, μην γίνει φασαρία. Θα γίνει σαν πτηνή του κάγκελο, θα γίνει! Πρέπει να σας εξηγήσω. Τι να μας εξηγήσεις, βρε, τι να μας εξηγήσεις. Γι' αυτό μας βγάζει την ψυχή το Μάρι για να δώσει λεφτά στον αδερφό σου, γιατί στα τρώνει γκόμενες! Άρη, πόσες αφήνεις να με προσβάλλουν? Μένει, σε παρακαλώ! Αχ, τι λέει και μένει! Ακού μένει! Την εξήσατε και πες την ξυπατωμένη! Δεν σας επιτρέπω, Άρη! Μητέρα, ωστόσο πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω παρασυρθεί, δεν... Πες ότι σε παρασύραμε κιόλας! Βέβαια, σας ξέρουμε, σας τις... Στο συνάφι σας, τι είσαστε και του λόγου σας! Εντάξει, βρίσκεται κάτι κορέδες σαν και εσένα, ναι, βρε! Και τους τα τρώτε! Δεν μου λες, σε μένα τα μοστράρισες τα πλαστικά μαστάρια! Ζηλεύεις, αγάπη! Μένει! Πλαστικά είναι. Δεν τα βλέπεις, ακούνητα είναι. Λες και πέτρο στο γάλα. Αρικό, σε παρακαλώ πολύ. Βάσε σου, Ρωμανία, σου βαρύτε. Μάνα, σε παρακαλώ. Μάνα, σε παρακαλώ. Πάρτε και φύγε. Εμείς θα λαγαριαστούμε άλλη ώρα. Πα, πληρώστε κερατιά. Α, το τσάμπα πέθανε, μάνα. Λοιπόν, να σας πω, ό,τι έγινε, έγινε. Και τέλος πάντων. Εδώ είσαστε και σας ψάχνω. Τι κοιτάς? Κοιτάω, μπας και βρήκε στην πόρτα μου. Πού είσαι, σκύψε βγαίνοντας. Μάνα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να περάσετε έξω γιατί βγαίνω. Τι μισθή κάνουμε, δεν βγαίνουμε. Από λάθος μπήκαμε. Ναι, 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 μόλις φεύγαμε κι εμείς. Να βρει στο μαέστρο, λέει, δώσε. Φαντάζομαι ότι έχει πάρει από το γιόκα σου. Πού σου πάει το κούνημα, να λες. Κοίτα, που φόρκε που έχει σηκώσει. Δέκα και βάλε, δεν βλέπω. Κοίτα, κοίτα, γιατί τα έχουμε πληρωμένα, Μαργό. Δεν κοιτάω. Ρόγι, μωρί και όλα και αυτά πληρωμένα. Να μη με φώτιζαν τέτοια μάτια. Να μη με λιώνανε τόση στεναγμή. Να μη με χώριζαν δυο κομμάτια. Νύχτες που βγάζουν σ' άλλα μονοπάτια και έχουν το κορμί σου αφορμή. Αυτό σας στεναχωρεί. Θα δούμε στο σερβιτόρο να πει στην τραγουδίστρια ότι είναι από εμάς. Και τα άλλα αφήστε τα πάνω. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρβολικό. Αχ, η αγάπη στα στρά μου ανεβάζει. Κι άσε να καώ όπως θέλω και να χρεωθώ. Ο κακός θέλει να κάνει ζημιά στην τραγουδίστρια. Να ντρέπεται την Άννα και τη Μαριγό γιατί τους είπε ότι είναι παντρεμένη. Άμα ρωτήσουν αυτές, θα πούμε ότι είναι από σένα. Για πριν, για κάτσε δηλαδή. Τη δική του ζημιά εγώ θα τη χρεωθώ. Αυτό θα τα πληρώσει. Τάχα μου για να τον καλύψουμε. Μητώ! Μας κάνει. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι λεπτή η θέση του. Καλά. Έλα. Κάτι που γίνε σώμα και αίμα. Χωρίς εσένα όλα είναι ξενιτιές. Αν η αλήθεια σου γίνει ψέμα, στα χτήνα γίνομαι. Δεν τα γάθα, δεν τα έχεις πει αυτά. Τι μητέρα είναι αυτή. Πω, θα χαπάθει χοντρή ζημιά. Και ποιος είπε ότι εγώ δεν έχω πάθει ζημιά? Δεν το δείχνεις όμως. Τι κοίτας, γιατί δεν κοίτας το μαναράκι, ρε. Πω. Τι φοβάσαι, ρε, που τρώει τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ πως χορεύεται τον Καρσιλαμάς, γιατί σε λίγο θα το χορέψω. Τι έχεις πάει, ρε. Δεν μπορώ να σου πω. Απέναντι, κοίτα απέναντι. Έχω μπει blacklist. Γεια σου, μάνα. Αυτό το λάθος μόνο μου ταιριάζει. Όλα για πάρτι σου, μωρό μου. Αγοράκι μου. Μαργό, κράτα λογαριασμό. Τρίτο καλάθι, τρίτο ζέα. Σήμερα βρήκα να πιάσω το Μάι, που πληρώνει ο Αριστείδες. Τρία μπουκάλια που είναι αυτή. Τρία μπουκάλια σκοτσέζικο έχει πληρώσει ο γιώκας μου. Όρτα ότι το πιάσουν το Μάι του γιώκας σου. Ευτυχώς με λυπήθηκε ο Θεός και μ' άνοιξε τα μάτια. Αυτή τρώει τρία δάνεια στην καθησιά της. Ευτυχώς που υπάρχουν κορόιδα και τα πληρώνουν, ρε φαινέ. Κάμας κορόιδα είναι και να δούμε πώς θα γλιτώσουμε αυτήν την ιστορία. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρβολικό. Αχ, τι
Μέρκο, εξορκίζομαι! Κάτσε κάτω, το ξεκλείσω! Άσε με, άσε με να τους δείξω πώς γίνεται η ζημιά στο χωριό μας! Τα καούν τα μάτρα κάρβουνα! Έλα! Αγάπη που γίνε σώμα και αίμα, χωρίς εσένα όλα είναι ξενιτιές. Αν η αλήθεια σου γίνει ψέμα, στάχτη να γίνω μέσα σε ένα μπλε που τις νύχτες βάζει πυρκαγιές. Πέντε χρόνια πριν της είχαν μπει η ψήλη της κυρία Φωτεινής. Και αυτό γιατί δεν φανταζόταν ότι τη Μαριγό θα την πείραζε τόσο πολύ ο γάμος του Άρη και της Μυρτός. Αχ, που να ξέρει και για το 81. Το 81 καλέ, στον Αχυρώνα, που αυτός ο άτιμος της την έκανε τη ζημιά της Μαριγός. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ο καημένος. Από τότε το ξέχασε. Όχι μόνο το ξέχασε, ισχυριζόταν ότι πριν τα 16 δεν είχε καν μνήμη. Και από ό,τι βλέπω, η Σουρπουίτσα προσπαθεί να του την επαναφέρει. Μαζέψου, καλέ. Μα πα. Για όνομα. Για όνομα, όμως. Κοίτα, κοίτα. Καλός ο καφές, μερακλειδικός. Μια χαρά, μια χαρά. Καλά ήθελα να ξέρω πια, με τα μούτρα στην εφημερίδα, τι διαβάζει πασχαλιάτικα. Να εδώ, για δύο πιτσιρικάδες λέει, που βγάλαν τα μάτια του ξέστο βράδυ με τα βεγγαλικά. Οι γονείς τους, τα είναι που τα αφήνουν. Άμα κανείς θέλει να βγάλει τα μάτια, τα βγάζει. Ανάσταση στην εκκλησία πήγα να κάνω, τόσο μπαρότι τι το ήθελαν. Το σούλι θα έπαιρναν. Παιδιά είναι καημένε, μάνα, αυτά θα έχουν να θυμούνται. Όχι σαν και εσένα που έκανες ανάσταση στον Αχυρώνα και κάνεις πως δεν θυμάσαι τίποτα. Στο στρατόπεδο λέει θα κάνει Πάσχα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μπράβο του. Σε ποιο άραγε. Τι είναι αυτά τώρα, τι κάνεις. Έλα καλέ, θα μην κάνουμε κομματάκι και εφημερά του. Τα μαρούλια. Τα άχυρα μου πέφτουνε μακριά, αφού να τα βρω τώρα. Μήπως οι άλλοι θέλουν βοήθεια να πάω έξω μισό. Άντε καλέ, κάτσε τώρα, πού θα πας. Εδώ πήραν τα κάρβουνα φωτιά. Εσύ λες για βοήθεια. Εδώ, εδώ και λεφτά είναι βαλαδό στο μπουτάκι. Έτσι, έτσι, με παραπάνω, με βάλει. Πάτε πίσω παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Και πέρσι εδώ σου το θυμάμαι. Το θυμάσαι με το καλό παιδό, ε. Σας έκανα ένα κατσικάκι να γλυφτείτε τα δάχτυλά σας. Καφέ δεν ήπιαμε το κατσικάκι μας, μάλλον. Ρε, κοίταξε εδώ τι έχουμε, κύριε Λευτέρη. Να βάλουμε λίγο κάρβουνα ακόμα. Όχι, όχι, καλά είναι. Ξέρω. Ξέρεις. Για κάτι, σπρώχτω λίγο πέρα. Ψόφου μας κάνει πασχαλιάτικα. Τα μπουζούκια σας μαράνανε εσάς. Και να μην δεν πήρατε στο κεφάλι σας, η γυροβολιά σας έλειψε. Τι ώρα μαζευτήκατε. Νωρίς, δεν ήταν έξι. Εγώ εκείνη την ώρα είχα ετοιμάσει και το λάκκο για τα κάρβουνα. Στις έξι, τρελός είσαι. Πού είναι ο Άρης να βάλει κι αυτός ένα χεράκι. Τον τραβάγα κάτι σκύλι και δεν μπορεί να ξυπνήσει. Και η κυρά σου πάλι λούφα έκανε φέτος, ε. Όπου να είναι θα φανεί. Άμα δεν έχει τα παιδιά της κοντά τέτοιες μέρες, δεν της κάνει όρεξη τίποτα. Έκανα και πες δεν της έκανε. Και από το τραπέζι πρώτη το κότσι το άρπαξε. Ρε μάνα, ξέρε φωνάξε τον Άρη, πες του, το μπουτάκι έκανε πέτσα, ξέρω εγώ. Φέρε τι χαρουζάκι. Τι το θεύτω ουζάκι τώρα, βρε! Το ουζάκι τραβάει μεζέ! Το πετάξουμε το φαΐ δηλαδή! Αμάν, ρε, μάνα, αμάν! Δεν μου λες, λες να ψήθηκε η γλώσσα! Θα φάτε τη γλώσσα! Γιατί, Μαρή, τη σχένεσαι! Δεν τη χάθηκε ζωντανή! Όταν την είχες όλη μέρα στην αγκαλιά σου και την τάιζες αλάτι και σου βλήφε το χέρι, τη σχένεσαι ψημένη! Ποια! Την Υπερπύλα δεν την ξέχασες! Λουκούμι έγινε για την Υπερπύλα, αλλά δοκίμαζε μάνα μου! Είναι πολύ νόστιμο! Μυστική θα μείνω. Θες μια ελίτσα. Μπα όχι, άσε με τον καφέ, δεν φύγει. Έλα τώρα που μου κάνεις το δύσκολο. Μη θες παρακάνω που ξέρεις αρέσουν οι ελίτσες. Ναι, αλλά άσε τώρα. Μια ελιά στη μερίδα βάζεις, μην τη στερήσω και από κάποιον. Έλα καλέ, κανιά. Ε. Α. Καλά ξυπνητούρια.
εγώ. Α, τίποτα, μητέρα. Να, κάτι έδειχνα εδώ στον Άρη. Το είδες εσύ? Μια ματιά έδειξα. Έχει ένα στήθος στην ελιά της. Τι? Μια ελιά στο στήθος της. Α, πολύ σοβαρό αυτό που μου λες. Να το προσέξεις, Μαργό, να το προσέξεις. Είχα κι εγώ μια τέτοια. Όταν γνώρισα το μακαρίτι του πεθερό σου. Αλλά ήμουν ανήφαντρη τότε. Και αν ήξερα ότι ήταν έτσι σκορπιχέρι, θα την είχα βγάλει. Καλά τώρα, ας μην τα σκαλίζουμε αυτά, μητέρα. Άμα είναι να τούρθει κανενός, θα τούρθει. Άμα, μην το λες αυτό. Άκου και τη μάνα, άκου και τη μάνα. Αν είναι θρούμπα, να την πιτάξεις. Μιλιά και άχνα δεν έβγαλαν από τον καιρό της θρούμπας. Όπως μιλιά δεν έβγαλε και η Φωτεινή εκείνο το βράδυ στα μπουζούκια που δεν τη Μαριγώ πάνω στο τραπέζι να χορεύει τη φτετέλη και να κάνει τη χαριτωμένη στον Άρη. Γι' αυτό της πήγε το ζάχαρο 300. Μετά σου λέει, αφού μου πήγε που μου πήγε, ας μας αμπουκιάσω και ό,τι μου είχε απαγορεύσει ο γιατρός. Και το έκανε. Όπως έκαναν και τα αδέρφια συμβούλιο. Σωστή στιγμή διαλέξαν όμως. Μπράβο σας, βρε! Μπράβο! Σταμάτα, ρε, θα σου μου ξυπάσει τα νεύρα. Εγώ σου μιλάω σοβαρά και μου ξαναλέξει μια στοματάρα σαν τον υποπόταμο. Εσύ, Χριστό, νιώθω ασφάλεια, δεν το καταλαβαίνει. Και δεν καθόμαστε, ρε, άδεια να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Όλη τη νύχτα πιώματα και με έχει σαν το φαντάρα στη σκοπιά. Τίποτα, τίποτα, εδώ κοντά στην πόρτα. Να μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση. Χριστό, κι εγώ με. Ρίξε το κορμί μου, Σπύρτο, να πυρπολιθώ. Καλά, κορόιδευε. Παρανάλωμα έχω γίνει. Δεν στα επιμαρυγώ. Τι. Μας έπιασε μαζί με τη μάνα να φιλιόμαστε με τη μένη στο καμαρίνι. Σοβαρά μιλάς? Την κάτσαμε. Η Μαριγό δεν μου είπε τίποτα γιατί είχε πιει δύο μπουκάλια σαμπάνια. Την άκουσε και μου έλεγε να πάμε να κυλιστούμε στα άχυρα όπως το 81. Τι Μαριγό πλάκα που είχε. Σου είπε τέτοιο πράγμα και θες εγώ να κάτσω, ε. Έλα, ρε, ερωτισμένη ήταν η πλάκα μου. Κάνεις πότε κυλίστηκα εγώ με τη Μαριγό στα άχυρα. Καλά, μην το λες αυτό. Μπορεί να κυλιστήκατε και να μην το θυμάσαι. Άλλο είναι το θέμα τώρα. Σπρώχνεις, δεν ακούω. Πες μου το σοβαρό που έχεις να πάμε να την πέσουμε. Λοιπόν, άκου. Εγώ υποσχέθηκα στη Μαριγό ότι θα της πληρώσω την εξωσωματική. Αλλά είμαι πάτος. Δεν υπάρχει μία. Σοβαρά μιλάς? Δεν μπορεί. Κάπου θα έχεις εσύ μια καβάντα θαμένη. Η θαμένη πήγε στη μένη. Έχω βάλει χέρι στον οικογενειακό λογαριασμό και έτσι και τα σκαλίσω και πάρει χαμπάρι μυρτό. Ρίξε στο κορμί μου Σπύρτο να πυρπολιθώ. Ρέρι. Το ξέρω, σου έχω φορτωθεί. Αλλά ξέρεις και εσύ τι ζημιά μας έκανε ο χιονιάς στα χωράφια. Μακάρι να είχα, ρε Άρη. Δεν είναι αυτό το θέμα, ρε. Δεν καταλαβαίνεις. Άλλο θέλω να σου πω. Λοιπόν, άκου. Αφού εσύ το τακτοποίησες το δάνειο με το κομπόδεμα της μάνας, άκου τι σκέφτομαι. Λέω να μεσολαβήσω εγώ, να πάρεις ένα μικρό δάνειο και τώρα που θα πάρω κάτι λεφτά που περιμένω, στα δίνω εγώ και τα βολεύουμε. Θα το πληρώσω ματάκα, ε. Τι λες, ρε Χριστό, άλλη λύση δεν υπάρχει. Τώρα, μάλιστα. Τη βλέπω εγώ τη λύση. Έχω στην καβάτσα στο χωριό δύο μπουκάλια αρσενικό. Από εβδομάδα σε περιμένω. Δεν φέρει και καμιά ναφθαλίνη μαζί σου, μην το πιω με ξεροσφύρι και μαστίλι. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, ρε. Δεν θα μου το αρνηθείς τώρα που σε έχω ανάγκη. Εγώ δεν θα σταρνηθώ. Η τράπεζα θα σταρνηθεί. Ένα δάνειο πλήρωσε η μαμά. Τρία χρωστάω. Oh. Δεν στο έλεγα για να μην σε στεναχωρήσω. Πήγα και για τέταρτο δηλαδή, αλλά με βάλανε blacklist. Χριστέ μου! Μάνα! Κοίτα δυο μπαλικάρια μέσα στα δάνεια! Και να πεις βρε ότι δεν φάγατε όσπρια! Τι κάνεις έτσι, ρε μάνα! Ας σου ανέβει το ζάχαρο να πάθει και τίποτα! Εγώ δεν έχω πια ζάχαρο! 300 σταθερό επιτόκιο έχω! Απόψε χόρεψε, φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε, να φτάσω στις πόρτες του ουρανού. Φτάνει, φτάνει. Μίλησε το κοιμάτι το μωρό. Με τις ψηλές έχετε ένα πρόβλημα. Και κίνηση σου, αγόρι μου. Χάλια, χάλια. Ναι, ναι, και κίνηση. Η επιτροπή αποφάσισε ότι... Ότι? Ότι... Ότι...
Αντικόβεσαι. Καλύτερα να δουλέψει κανένα μπαρ στην εικόνα. Γιατί είσαι κακιά, μωρέ, τι είσαι το τσιμπουτσάνο παιδί. Τι έγινε, καλέ. Κόπηκε το πλαμένο, σε ευχαριστώ, Θεούλη μου. Είσαι τρελή, κοριτσάκι μου, τι πήγες έκανες, μωρέ. Ησύχασα. Τι να ησυχάσω. Θα σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει. Παναγιά μου. Καταστρεφόμαστε, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι σπάζονται μέσα, σπάζονται. Καταλαβαίνετε. Χριστό. Κάποια άλλο διαγωνισμό. Χριστάκι μου. Έχω μια διέστηση ότι θα πιάσουμε παιδί. Μου γύρισε. Έλα τώρα που προλαβαίνουμε. Τηλεφωνέει το βλαμμένο! Σε εμάς θα είναι για να μας κλαφτεί! Τουλάχιστον τακτοποιήθηκε η εξωσωματική. Είδες πως θα ξετρυπώνεις την ανάγκη. Δεν το ξέρεις ότι έχει κομπόδεμα. Εκείνη έχει κομπόδεμα και εγώ το κόμπο, σκέτο. Στο λέω, αν μέχρι αύριο το βράδυ δεν έχω βρει λεφτά να πληρώσω τα... Σύρμα έρχεται. Ο Σαφίρης μας έλειπε. Ήθελε και ο Ντισιόν το όρνιο. Του στρώσα μέσα, θα κοιμηθεί στο σαλόνι. Mm. Πού είχαμε μείνει? Δεν πας να ανάψει το φως, ποτέ να μας πάρει ο ύπνος. Θα κυντήσεις? Ρε μάνα. Τσιμωδιά! Γέμισε στο σπίτι κατοστάρες λάμπες. Να βλέπεις τα χάλια σου καλύτερα. Μια χαρά θα ήμουν τώρα εγώ αν δεν κούρτζε στη Μυρτό. Άλλα ήταν τα όνειρα της γυναίκας μου. Ποιος της έβαλε στο κεφάλι τα τσιφλίκια μου, λες? Μη γελάς εσύ. Ποιος έβαλε στο κεφάλι τα τσιφλίκια είναι το θέμα μας ή ποιος έβαλε στο κεφάλι τα κέρατα? Εγώ τώρα, κυρία μου, θα μπορούσα να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου και δεν θα είχα την ανάγκη σου. Αμπά! Υποχρεώσεις λέμε τα κερατιάτικα. Δηλαδή προτιμάς να έρθει η Μένη εδώ και να τους χαλάσει το σπίτι? Όχι να προηγήσουμε και τη Μένη. Δεν μπορούσες να βρεις μια Μένη επιπλωμένη. Θα μου δώσεις τα λεφτά, ναι ή όχι? Αυτά είναι τα τελευταία μου. Βαστάω κάτι λίγα για τα σαβανά μου. Με 300 ζάχαρο. Και χωρίς κομπόδεμο τώρα στα γεράματα, πόσα θα ρίζουν τα ψωμιά μου. Αυτό ήτανε. Το κλείνω το σπίτι μου. Πάντως, μάνα, δεν είσαι εντάξει. Χρήστο, τράβα να πέσεις. Έχω να λογαριαστώ με την αδερφό σου. Άμα τελειώσετε, σε περιμένω μέσα. Τράβα, βρε! Και κοίτα, μην ανάψεις φώτα. Λοιπόν, τα πουλά λόγια είναι φτώχεια. Θες να σώσεις το σπίτι ή δεν θέλεις? Καλά πλάκα μου κάνεις. Αυτά είναι για την εξωσωματική. Άντε, να βάλω και τα σάβανά μου, να πρικίσουμε τη Μένη. Και η εξωσωματική? Εδώ που φτάσαμε, μόνο η οικονομία θα μας σώσει. Κατάλαβα. Θα μας αναγγείλεις πάλι νέα οικονομικά μέτρα. Θα φάμε όσπρια την Κυριακή του Πάσχα. Τι να κάνουμε, από κάπου πρέπει να κόψουμε για να βγάλουμε τη ζημιά. Λοιπόν, ή που παίρνεις αύριο πρωί-πρωί τον αδερφό σου και πάτη σε μια τράπεζα σπέρματος και μένει χωρίς έπιπλα, ή που παίρνεις τη Μαριγό αύριο το βράδυ πάτη σε ένα ξενοδοχείο, γλιτώνουμε την εξωσωματική, μένει και μένει επιπλωμένη. Δεν σε πιστεύω. Εγώ είμαι τέρας οικονομίας. Τέρας σκέτο είσαι, σε έχει φοβηθεί το μάτι μου. Όταν ήσουν 14 και κυλιώσουμε τη Μαριγό στον Αχερώνα, δεν με φοβήθηκες. Τώρα είναι αργά. Μία και 20. Σκέψου το! Τι είναι, στάζω τα λεφτά. Χριστό, θα γίνω μητροκτόνος, ε. Η μάνα μας δεν είναι τσιγκουνά, διαστραμμένη είναι. Γιατί? Γιατί, ας καλύτερα μη σου πω. Ώρα. Στην εκκλησία, να προσευχηθώ. Ρε μάνα! Έφυγε. Δεν πάμε καλά, μου φαίνεται. Στόπα, μου, στόπα. Της ανέβηκε το ζάχαρο 300 και έχει γίνει το μυαλό της πάστα φλόρα. Ε,
Μπας και πάει πουθενά να σου πει και κάθεσαι και την κατηγορείς άδικα. Άσε να σου λέω, δεν ξέρεις. Την έχω ικανή να έχει βρει τίποτα κορίτσια και να πηγαίνει για την ίσπραξη. Καλά, βλαμμένος είσαι ρε. Επειδή διαβάζει και κανένα αστρονομικό μυθιστόρημα, περνάει η ώρα της. Τη λυπάσαι, κακομοίρη μου, τη λυπάσαι. Αλλά μάθε πως δεν είναι για λύπηση. Μωράς, ήξερα εγώ που έχει το κομπόδεμα και θα σου έλεγα. Ξέχνα το. Με τις αηδίες που διαβάζει, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρούμε. Ποτέ. Το έχεις ψάξει. Εσύ τι λες. Εσύ δεν το έχεις ψάξει. Επισταμένος. Πάντως εδώ δεν είναι. Για χαζή την έχεις. Ούτε στο χωριό είναι. Ρε εσύ, μου ήρθε μια ιδέα. Αυτή τέτοια πονήρο που είναι κάτι πολύ έξυπνο πρέπει να κάνει. Όπως. Όπως όταν είναι εδώ. Κρύβει το κομπόδεμα στο χωριό και όταν είναι στο χωριό. Το κρύβει στη Μεθήνα. Αγία σου, λοιπόν, σήκω, πάμε στο χωριό. Τρελάθηκες. Σήκω, ρε, σου λέω, είναι τελευταία μας ευκαιρία. Τι θα πούμε, ρε, στις γυναίκες μας που φεύγουμε νυχτιάτικα. Θα αφήσουμε μήνυμα ότι πάμε για κυνήγι στο χωριό. Το κυνήγι του θησαυρού, έλα. Έξω. Το 100 έπρεπε να καλέσω, μπήκες! Αν μπήκα, λέει, με τα τσαρούχια! Εκεί πάνω, ο γιος μου δεν έχει φράκο! Για να τελειώνουμε. Εγώ υπέγραψα για τα έπιπλα και η παραγγελία δεν ακυρώνεται. Μου έταξε πως θα μου τα κάνει δώρο. Ας κόψει το λαιμό του να βρει τα λεφτά. Περιμένη μου, εσύ φαίνεσαι μυαλωμένη και προκομμένη. Δεν είσαι εκεί πέρα δύο δεκάρες στην άκρη να του δανείσεις και στα γυρίζει μετά. Ας πάρει δάνειο. Δάνειο! Και δεν παίρνει τα βουνά καλύτερα. Είπες. Λέω από το να πάρει δάνειο, δεν παίρνει τα βουνά καλύτερα. Τι είναι? Η μανούλα μου το έλεγε αυτό. Τέτοια μυαλωμένη γυναίκα και έβγαλε σένα την αλλοπαρμένη. Δεν βγάμε τη σκούφια μου καλύτερα. Μάρε, Μαριγό, μωρό είναι και έκλαψε. Πώς κάνεις έτσι? Αλλά μες στη μαύρη νύχτα βρήκε να κλάψει. Έβλεπε ένα όνειρο, λέει, ότι ήμουν απαράλυτη από τη μέση και κάτω και ήρθε το 166 και με πήρε και με πήγε στο νοσοκομείο με τη σιρήνα αναμένη. Σε μαζέψαν επιτέλους. Παρακάτω δεν άκουσες. Απ' τη μέση και πάνω έδερνα τους τραυματιοφορείς. Με τα δυο χεράκια πλάθω κουλουράκια, κουλουράκια, κουλουράκια.
δυο χεράκια, πλάθο κουλουράκια, κουλουράκια, κουλουράκια. Ο φούρνος θα τα ψήσει, το σπίτι θα μυρίσει, κουλουράκια, κουλουράκια. Τι έπαθες πάλι? Κλαις. Κλαίω τη μαύρη μου τη μοίρα που με έριξε στην ανάγκη σας. Και αντί να είμαι σε ένα ξενοδοχείο να αναπαύομαι, κάθομαι εδώ και ακούω και βαρυγκόμιες. Άρχισες να ακούς και φωνές τώρα. Ποιος σε βαρυγκόμισε, μωρέ? Ποιος με βαρυγκόμισε? Δεν μου λες, επίτηδες το κάνεις και τα δίνεις και σκούζι. Αφού ξέρεις, εγώ οι μικρανίες, δεν μπορώ. Αλλά πού θα πάει, έχει ο καιρός γυρίσματα. Τελειώσανε τα γυρίσματα. Είδαμε και το έργο. Εμένα πρόσεχε πώς μου μιλάς και μου πετάς πόντες. Τα ακούς? Γιατί έτσι κι ανοίξω το στόμα μου, εδώ καημένη μου το έχω. Κάποιος θα μαυροντηθεί απόψε. Και όταν λέει ότι θα μαυροντηθεί, το εννοεί. Και δεν μιλάει για τον εαυτό της. Μπορεί όλοι να έκαναν τα στραβά μάτια, αλλά εκείνη τη μέρα στο χωριό κανένας δεν την ξέχασε. Τρεις μήνες μετά τη γέννηση του μωρού, τα παιδιά αποφάσισαν να έρθουν Σαββατοκύριακο στο χωριό. Το τι έγινε? Γλέντι στήθηκε. Η κυρά Φωτεινή λύσαξε με το εικονάκι της. Και η Μαριγό έφαγε τα λύσακά της για τον ίδιο λόγο. Δεν είχε δει μέχρι τότε το μωρό. Και όπως βλέπετε, δεν χάρηκε και πολύ που το είδε. Κουράγιο, βρε. Φαρμάκι στάζει. Φαρμάκι. Να σας ζήσει, παιδιά μου. Να τη δείτε όπως επιθυμείς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Άντε, Φωτεινή, πιο στη χάρη σου. Σου κάνει νύφη σου μια εγγόνα. Τέσσερα κιλά παιδί. Αν ήταν στο χωριό, θα ζήγωνε τα έξι. Κάνε στην πάτα να χορέψω μια ζεμπεκιά για την αμυτσιά μου. Χρήστο! Έλα, δεν σου πω κάτι. Να δεις κάτι, η φαφούτικα γελάκια που σκάει η αμυτσιά μου. Και κύριε Παναγιώτα, με σκάει η φαφούτικα γελάκια, μα δεν σε βλέπω να κάνεις έτσι. Εσύ είπες ότι θα πήγαινες να ρίξεις κάτι πάνω σου για την περίσταση. Τι είναι αυτά τώρα? Πενθώ. Σαν και σήμερα έχασα τους γονιούς μου. Δεν ήταν καλοκαίρι στο δρόμο για τη Λάσσα. Κυριακή είπαμε, ήταν σαν και σήμερα. Τι να στα πει τώρα. Ρίξε κάτι πάνω σου και έλα να πιείς ένα ποτηράκι μαζί μας. Πίνω τον καφέ της παρηγοριάς. Σιγά μην έρθω έξω να ακούω τις αηδίες της μάνας σου. Τέσσερα κιλά επειδή γίνηκε. Και αν ήταν στο χωριό θα ήταν έξι. Ψέματα. Ίδιος ο αέρας του χωριού, ίδιος της Αθήνας. Μα είδες που έρχεσαι στα λόγια μου, ε! Καλά το λέγω εγώ πάντα, όταν έρχεται το αδερφούλι σου και είναι η φαδιά. Τρώνε, μάσα. Γυρνάνε στην πόλη με δυο κιλά πόβαρο καθένας. Ξέρουν αυτοί. Κάνουν λίγο κράτη μέσα στην εβδομάδα και τα χάνουν. Ναι, σιγά που με πήρε ο πόνος. Πας και τα χάσουν και πώς θα βάλουν το μπικίνι. Καλά, βαρυγκωμάσαι ένα πιάτο θα είδε τον αδελφό μου που μας έχει βοηθήσει τόσο. Τι να σου πω. Αυτά που τραβάω εγώ με τη τζιγκουνιά της μάνας μου και τη δική σου, έτσι και γράψω μυθιστόρημα, θα θησαυρίσω. Μπράβο, σου βρήκα και τίτλο. Και ύστερα ήρθαν οι ακρίδες. Βγάλε τα μαύρα και ρίξε κάτι πάνω σου να εμφανιστείς, γιατί θα λέει το χωριό ότι χωλώθηκες από τη ζήλια σου. Από τη ζήλια? Για ποιο πράγμα? Ναι! Που μαζευτήκαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια και μας καμαρώνει η μάνα μας, ενώ εσύ έχεις χάσει τους δικούς σου. Hey! Βέβαια, σου έχω χάσει. Σαν και σήμερα η μέρα Κυριακή, την ώρα δεν θυμάμαι να σου πω. Αλλά έχεις άντερα να βγεις έξω και να τους πεις: η γυναίκα μου παίρνει για τους γονιούς της και να τους ξαποστείλεις όλους. Έχεις άντερα! Πού είσαι, ρε Χρήστου, μας έταξε ένα ζιμπέκο για την ανιψιά σου, ρε. Θα χορέψεις? Τρελάσαι με! Α! Θα παρακάτσω στην καρέκλα μου και δεν θα κουνηθώ. Γιατί έτσι και το χορέψω. Η επόμενη καρέκλα που θα κάτσω θα χειρώδες. Λάθος κάνεις. Ηλεκτρική θα είναι. Τα ποδαρικά μας μαράνανε, βέβαια. Θα πετάμε τα ευρά από το παράθυρο και ύστερα έρχεται η Μαριγό και σπίγει το ζωνάρι. Αλλά έτσι είναι, παιδί μου, έτσι. Στραβήκε έτσι τον Άγιο Παντελέμωνα. Α, τάλαβες. Φάγανε μάσα. Ένα περίδρομο. Ένα κιλό γραβιέρα, τρύπα δεν έμεινε. Μείνανε νηστικοί τρεις μέρες και ήρθαν εδώ και περιδρομιάσανε. Αλλά πού θα μου πάει, θα βάλω εγώ τη φάβα στο μουσκιο και όποιος θέλει να φάει, να φάει. Όποιος δεν θέλει, στην ψησταριά για κοψίδια. Δόξα τον Κύριο! Όσπριο να δουλέψει και τάντερο. Α, βέβαια. Τόση γραβιέρα
Δεν θέλει τη βοήθεια, τι θέλει. Ρε Μαρικό, δεν μου λες. Ναι. Το οικονομικό σου φταίει, έχεις τα νευρά σήμερα και τα έχεις βάλει και με το μωρό, μπας και τίποτα άλλο. Να σου πω, δεν πας εσύ στον αχυρόνα να δεις αν έρχομαι. Δεν θα σου πω τίποτα, κακομοίρα μου, σήμερα γιατί σε λυπάμαι. Μην νομίζεις όμως ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έχεις τα νεύρα σου. Μα για πες μας έξυπνη να μάθουμε κι εμείς. Μητέρα, τι είπαμε, πάρε θέση. Δεν το κατάλαβα. Τα έχετε συμφωνήσει δυο σας. Αχ, βρε Μαριγό, βρε Μαριγό, κοίταξε παιδί μου να δεις. Ναι. Τα νεύρα δεν είναι καλά. Τι θες να πεις. Να βρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εσύ ας πούμε κάνεις υπομονή, κάνεις κουράγιο, κάνεις οικονομία, κάνεις κομπόδεμα. Ένα πράγμα όμως δεν κάνεις που το κάνει Μυρτό, που δεν κάνει τίποτα άλλο. Μας υποχρέωσες. Πιο σιγά ρε παιδιά, θα μου ξυπνήσετε το παιδί και μόλις το κοίμησα. Πόσο να χαθείς να χάνεσαι. Δεν τρέπεσαι κάνεις την κουβερνάντα σε αυτούς, ε. Εγώ το πρόβλημά μου με τους γονείς μου που θάψα. Δεν τους νοιάζεται κανείς. Ηρέμησε, Μαριγούλα μου, ηρέμησε. Δεν μιλάς κι εσύ, δεν μιλάς. Τι να πω μωρά κι εγώ, ψήλου στάχερα ψάχνεις τώρα. Ψήλου στάχερα, ε. Να σου πω, θέλω να μου πεις να ακούσω τι δεν κάνω εγώ. Και το άκουσε. Και δεν έμεινε στο σπίτι ούτε φλιτζανάκι του καφέ. Έστω και ένα ρε παιδί μου για τον καφέ της παρηγοριάς. Τα χάσαν οι άνθρωποι και φώναξαν το γιατρό να τους πει μια γνώμη. Λοιπόν γιατρέ. Ιστερία. Της έκανα μια αίρεση. Πιστεύω να μην ξανασυμβεί. Εμένα πάλι ποτέ δεν μου γέμισε το μάτι αυτός ο γιατρός. Εμένα ρωτάς, εσύ το έβαλες. Ε? Τρελάθηκες, μωρέ. Πω. Τρελάθηκα. Για δες. Πάμε για κυνήγι. Στο χωριό. Στο χωριό, γιατί. Δεν είμαι καλά. Απαπαπαπα, τα μιλίγια μου χτυπάνε. Πάνε για κυνήγι στο χωριό. Τρελάθηκανε. Καλά, το πρωί δεν ήταν να πάτε στο γιατρό για το θέμα. Ναι, 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 ναι. Κι αν αυτοί πήγανε στο χωριό, η πεθερά μας πού είναι. Και δεν μου λες καλά. Δεν θα παίρνανε μαζί και εκείνο το βλαμμένο καλέ του ταχυδρόμου να το γυρίσουνε πίσω. Τι πίκρα κι αυτό το παιδί με την οντισιόν. Καλά κι εμείς δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Κάτσε να πάω να κοιτάξω. Ναι, ναι, τράβα, τράβα, τράβασε. Και θα τηλεφωνήσω εγώ. Κοίτα να δεις. Μη δείξεις ότι είσαι τσαντισμένη. Τράβα, βρε! Ηρέμησε, φαίνεσαι αναστατωμένη. Μην τους δώσουμε κι αξία. Καημένη μου, αυτό σε μάρανε. Μην τους δώσουμε αξία. Μωρή σε βαθιά ανοιχτωμένη. Μένη. Μένει, 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 μένει. Άμμο, γι' αυτό είσαι εξαφανισμένη, κυρία Φωτεινή. Σιγά καλέ που θα πηγαίναν στο χωριό να πιάσουν το λαγό. Βρε να το πνίξουνε, πήγανε. Όχι, όχι, που δεν θα το καταλάβαινα, νομίζουνε. Τρέχα, Μαριγό! Ο μικρός δεν είναι καλά, κάτι πήρε. Πόδι πήρε, από την Οντισιόν. Έλα, μη χολοσκάς καημένη. Είμαι καλά, περνάω μια χαρά. Ακόμα λογαριασμούς κάνεις. Στον πολύγραφο μπορεί να κουμπάς το νυχτοκάματο. Δεν σε κατάλαβα. Γράφει ο πολύγραφος, μένει, γράφει, ευρώ. Σκληρό νόμισμα. Αχ, μανούλα, είπαμε να με βάλεις σε πρόγραμμα, αλλά όχι να μου βάζεις και χέρι. Λοιπόν, πλούσια πλούσια τα έξοδα, σε υπολόγισα. Έπρεπε να έχεις μέχρι τώρα 2-3 άρια να τα νοικιάζεις και με λίγη ρέβουλα να τα έχεις και επιπλωμένα. Μην ξύνεις πληγές, μην βάλω τον αδερφό μου και τα επιπλώσει. Άκου 2-3 άρια. Μια μπάσα δεν μπορεί, θα την έχεις φαντάζομαι. Κομπόδεμα λες. Ανάτι, μωρί, με συγκίνησες πάλι, μωρί. Έλα εδώ να σε φιλήσω, να το φιλήσω. Μαγιά.
Αχ, έτσι μ' αγκάλιαζε και η μανούλα μου. Αχ, λοιπόν, φραγή θα βάλεις στο πολύγραφο. Έτσι με ξενέρωνε και η μανούλα μου. Σε λίρες φαντάζομαι το έχεις το κουμπόδεμα. Θα ήταν κουμπόδεμα, μα δεν ήταν σε λίρες. Αχ, τι μου λες τώρα. Ήταν σπουδαία γυναίκα η μάνα σου, συγχωρεμένη. Αλλή από μένα. Τι να πεις, δεν του στάσα όσπρι. Εδώ σε έχω, κυρία Φωτεινή. Σούπα, κάνε όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι καλεσμένη. Καλά με κορίτσια, αφήσει. Τι πάθατε σήμερα όλοι? Έλα, μωρέ, πια ανησυχείς, ανησυχείς. Για το μόνο λόγο που δεν ανησυχώ είναι ότι αν είχε συμβεί κάτι κακό, εσύ θα μου το έλεγες πρώτο-πρώτο. Ακού να σου πω. Εγώ δεν έχω ευκαιρίες στο χωριό για διασκέδαση και όταν μου τις προσφέρουν δεν λέω όχι, εντάξει. Ξύπνα, μωρέ, και εσύ, ξύπνα! Μισή ταμπλέτα από τα υπνοτικά της μαμάς πήρες. Λέζανε πολύ. Για γομάρι, ναι. Για βόδι, όχι. Καλέ, πού είσαι? Θες νερό, ξύπνα. Θέλω να βγω στην τηλεόραση. Τι σου λέγα, τηλεόραση θέλει. Τίποτα βρε δεν έχει το βόδι, μια χαρά είναι. Δεν γίνεται, θα τον πάω στο νοσοκομείο. Σε παρακαλώ, ρε Μαρικό, κάτσε τουλάχιστον να φωνάξει την Κωνσταντίνα να κρατήσει το παιδί. Ναι, έλα, έλα, άντε γρήγορα, αφού σου είπα, μωρέ, βιάζομαι. Κοίτα τι πάθαμε απόψε. Η οντισιόν σε μάρανε. Και εσένα έτσι σωματική. Αχ, άσε βρε Πακιχάμο. Θέλει να γίνει και τραγουδιστής ο Πλούταρχος.
Όσο θα κάνω εγώ καριέρα τραγουδιστή, άλλο τόσο θα κάνεις και εσύ παιδί. Φτιστά μπούτια σου ρε συγκαμένο. Τραγούδισε κιόλας. Έχουν να σου πετάξουν ψάρια στο χωριό. Μια εβδομάδα τα τρώτε κακαβιά. Είχε δίκιο ο πατέρας μου που σε λέει κακό άνθρωπο. Γι' αυτό δεν σου λέγε τίποτα τόσα χρόνια. Πώς με βλέπεις, καίγομαι. Εσύ γιατί να καείς μωρέ βλάχα. Ή άλλος είναι ο Τζούφιος. Τι πες ρε. Ποιος άλλος ρε χαμένο. Μίλα ρε. Ποιος άλλος ρε. Ποιος είναι ο Τζούφιος. Ξέρασες ρε τώρα θα ξεράσεις. Το γάλα της μανούλες σου. Το εννοχατήσεις. Σιγά ρε Χριστό. Άγαρμος από γεννησιμιού σου. Άρε άθρακος είμαι, όχι άγαρμος. Πω. Πως δεν σ' άφησα στον τόπο. Ήμουν σίγουρος πως ήσουν κλέφτης. Ναι. Τι κοίτας εσύ. Που δεν ήσουν κλέφτης. Καλά κύριε Λευτέρη, και μόνο το θάρρος της πολυετούς γνωριμίας μας. Ο Γκέκας κόβει φιλέτα από γνωστούς άμα δεν του γουστάρουνε. Δεν σου κόψω ότι θα γάβγιζα άμα ήμασταν κλέφτες. Δεν εμπιστεύομαι εγώ. Έχουν βρει και φάρμακα ειδικά να κάνουνε τα ζωντανά σαν ζαρλακωμένα κοτόπουλα. Εσύ τι γύρευες εδώ τέτοια ώρα. Με πήρε τηλέφωνο κύριε Παναγιώτα. Είδε λέει ένα ύποπτο αυτοκίνητο την ώρα που έπινε το γάλα της. Και επειδή ξέρει πως όταν λείπετε, μένω στο πόδι σας. Μα. Και εσύ, βρε αδερφάκι μου, κάθε τρεις και λίγο αλλάζει αυτοκίνητο. Σόβρακο είναι. Καλά και αυτή τέτοια ώρα γιατί δεν ήταν στο κρεβάτι της. Κατόχρονο γυναίκα. Δεν κοιμάται, μπας και δεν ξυπνήσει. Όλο το τμήμα της έχει μπει μέσα, έχει τελειώσει η παράδοση, έχει χτυπήσει κουδούνι και η Παναγιώτα ακόμα προαυλίζεται. Χτυπάτε ξύλο, ρε, τι είναι αυτά που λέτε. Τέτοια ώρα σηκώνεται η γυναίκα από το κρεβάτι της. Α, ναι, γιατί. Παραφυλάει να φωτογραφεί στο χάρο. Άιντε πάλι. Εσείς, γιατί έχετε κλειστά τα κινητά. Εσύ που το ξέρεις. Ποιος δεν σε ψάχνει. Δεν έχω κλείσει μάτι από την ώρα που είδα ότι ο μικρός του ταχυδρόμου κόπηκε στην οντισιόν. Ήταν ο πατέρας σου στο μαγαζί και ήπιε λίγο παραπάνω. Το ξέρει κι άλλος το μυστικό. Ξύπνα μανούλα, ξύπνα. Η νύφη σου σε ψάχνει και κάνει τσαμπουκά στο μαγαζί. Τι είναι, γύρισε η ταρίφα μονή. Η νύφη σου λέω, σε ψάχνει. Μωρή ξεμτελισμένη, πώς με ξυπνάς έτσι. Γριά γυναίκα μου, με πήρε ο ύπνος στα μπουζούκια. Παίζεις με το ζάχαρο, μου 31. Η νύφη σου λέω, σε ψάχνει και κάνει ζημιά στο μαγαζί. Α, να το, στεγνώνει το στόμα μου. Να το το σύμπτωμα. Θα πάθω εγκεφαλικό. Και όχι τίποτα, δεν έχω πει στα παιδιά που κρύβω το κουμπόδεμα. Κάνε κάτι λοιπόν. Να χάσω το τρένο. Η Μαριγό έρθε, δεν καταλαβαίνεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πηδάνω. Θέλεις να χάσω τη δουλειά μου. Ναι, αυτό μου έλειψε, να σε έχω και ξαφραγιασμένη. Μην εδώ που είσαι. Μη μ' ακουμπήσει κανείς, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Ήρθα να πάρω τον άντρα μου και την πεθερά μου. Κάτσε καλά, κύρα μου, βάζει κανένα κατακέφαλο. Αφήστε την καλή, νύφη μου είναι. Μου λες, πού είναι ο γιος σου, μοροσκατόψυχη. Δεν είναι Χρήστο σπίτι. Αχ, Χρήστο, το βάφτισε στον Πολύκαρπο. Αχ, ψυχραιμία, πες το στο στενοφόρο εγκεφαλικό. Και λίγα θα πάθεις και λίγα, πόσα χρόνια ακόμα θα με δούλευε. Πάμε σπίτι μας, κόρη μου. Ότι σπάσουμε εδώ μέσα να το πληρώσουμε χρυσάφι. Προκειμένου σε πιάσω στα χέρια μου, ανοίγω και το κομμωδεμά μου. Ειδεμπίσε. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Μα να τις κρύβουν τέτοιο πράγμα. Ανησυχώ μήπως πάει και κάνει κανένα κακό η τρελή. Αν αγχώνεσαι, θα σου λυθεί το πρόβλημα. Αν ήξερες που είναι το μαγαζί, θα σου λέγα να πας. Σου προτείνω να ερεμήσεις και να πάψεις να σκέφτεσαι το κακό. Εύκολο είναι, αφού σου λέει θολωμένη η άλλη. Θα τον σκίσω τον Άρη, θα τον σκίσω. Για να λέει αυτή ότι δεν πήγαν για κυνήγι. Δεν μας είπες τελικά, εσένα τώρα τι σε νοιάζει. Μην γίνει καμιά φασαρία ή που είναι ο άντρας σου. Με απασχολεί που είναι ο άντρας μου όταν χρειάζομαι κάποιον να του κάνω φασαρία. Τι είσαστε εσείς, ρε! Άσε μας, ρε Βαγγέλη! Εγώ την καταλαβαίνω. Μας ανακάτεψε αυτός ο πιτσιρικάς από το χωριό. Και τον πήγα και στο νοσοκομείο. Δεν τον άφηνα στην Πανεπιστημίου, καλύτερα. Και σε λίγη ώρα δουλεύουμε κιόλας. Αχ, ρε παιδιά, σας αναστάτωσα κι εσάς. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να το περάσω μόνη μου. Και πού έχουν πάει κι αυτές οι δύο? Τα αδελφάκια? Γιατί έχουν κλειστά τα κινητά, μπορείτε να μου πείτε! Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Αυτό εμένα χειρότερο μου φαίνεται. Τι τις θες τώρα? Θέλω να ξέρω τι έχει γίνει ρε παιδάκι μου. Ναι. Μισό λεπτό. Πήγαινε πες την πεθερά μου να το σηκώσει γιατί δεν θέλω ούτε να τη βλέπω ούτε να την ακούω. Είμαι έξαλλη. Ρε κορίτσια, δεν πάμε κι εμείς γιατί ποιος ακούει τον άλλον. Αργήσαμε. Πάμε και τα λέμε στον δρόμο. Μην λείψουμε όλοι σήμερα. Έχω άδικο όταν λέω Άρη, είσαι ένα... Το Μάρι. Αυτό. Ναι. Έλα, Φωτεινή. Δεν σου έχω ευχάριστα. Αχ, τα άμασα. Έφτασαν τα παιδιά σου. Ποια παιδιά? Η γη σου. Έχεις κι άλλα. Έλα, λέγε τι συμβαίνει. Ναι. Ναι. Πότε? Το χτύπησες πολύ?
κυνηγήσουν στο χωριό μας, βρε Λευτέρη. Ναι, θα πιάσουν αγριοκότσιφα. Άσε με στον πόνο μου κι εσύ. Άσε λες, αλλά δεν αφήνεις κι εσύ το τηλέφωνο. Άντε τελείωνε. Δεν μου λες. Οι γη σου μπας και έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα. Μόλις φύγαν πέρασα από το σημείο που έγινε το περιστατικό. Και κοίταξα, ναι. Βρήκα μία λίρα. Αληθινή? Είσαι σίγουρος θέλω να πω? Τώρα εσύ τι λες. Εκτός αυτού, ο Άρης μύριζε ελιά από χιλιόμετρο. Είχε βουτυχτεί στην άλμη. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Άμα έκαναν τη βλακεία και πήραξαν το κομπόδεμα της Μαριγός, να περιμένεις εξελίξεις. Κοίτα να τους προλάβεις πριν πιάσουν και τα ξοδέψουν να βουλώνουν τρύπες. Αχ, τι να κάνω. Τι να σου πω, Φωτεινή. Ότι σε φωτίσει ο Θεός. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Θεός μου το κόψε το φως. Είχα κάτι χρέη πριν από χρόνια, ξέρεις εσύ, και μου τα γύρισε πίσω με τόκο. Άντε, κλείσε. Πολύγραφος έγινε και το σταθερό. Πού είσαι? Είναι. Για τα 20 και χρόνια που με δουλεύεις ψηλό γαζί, θα με ξεχρεώσεις μέχρι τελευταίας δεκάρας. Πού να βρω, κόρη μου? Έλα, έχεις. Ας πούμε, πως είχα. Mm. Τι να κάνω δηλαδή? Ένα, τώρα που ο Γιώκας έχει μεγάλη ανάγκη, θα μας αγοράσεις τα μισά στρέμματα από αυτά που πήρε η Μυρτό. Και επειδή όπως ακούγεται κάποια στιγμή θα ξημερώσουν με δικό τους τσιφλίκι, θέλω να είμαστε δίπλα τους, γείτονες. Ίσα τα σάβανα με έχω. Με τσέπες τάραψες? Να σου πω. Επειδή δεν βρίσκεται το κομπόδεμά σου, δεν πάνε πει ότι δεν έχεις κιόλας. Και το δικό μου το κομπόδεμα δεν βρίσκεται, αλλά σου το λέω τώρα να το ξέρεις. Έχω. Μακάρι. Mm. Και εμένα, ας μην λυπηθούν οι Άγιοι Ανάργυροι. Έλα, Κική μου, ναι. Τι γίνεται, ο Σωτήρης? Α, μπράβο, μπράβο, καλορίζικα. Αν πες, θα μας δε να χαρούμε κι εμείς. Ελάτε τώρα, μην κάνετε έτσι, θα πάθετε τίποτα. Mm, οι πίθηδες με έβαλες να τις πάρω τον πολύγραφο για να με βασανείς. Μια ώρα μιλάει. Πήγαινε, πήγαινε γύρι στις μπριζόλες, Χρυσή μου, με την ησυχία σου, εγώ περιμένω. Άγιε Ανάργυροι! Αφού τα βρήκατε τα παιδιά, θα έρθουν να τα ξεκαθαρίσετε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι, τώρα που μεσημέριασε, με ξένες σφαίρες στα χέρια τους, τον κάνανε του φόνου. Τι ασυναρτησίες είναι αυτές που λέτε, κυρία Φωτεινή? Γεια. Έλα, έλα, Κική μου. Σε κλείνω και σε παίρνω μετά. Τι είναι αυτό? Για στάσου ρε μάνα, εσύ φταίες. Κλέφτης μεγάλος, αγόρε. Κωνσταντίνα μου, πήγαινε μέσα το μωρό, σε παρακαλώ. Ναι, πες της να πάει σπίτι, που όπου γυρνάμε πέφτουμε απάνω της. Την ακούτε? Η Κωνσταντίνα είναι εδώ για το μωρό. Άλλη είναι η παρήσακτη. Ωραία, αδερφή, μη στο πω και σένα τώρα. Κρατάει τα νύψη της και θέλει και μισθά. Δεν τράπηκες, βρε. Δεν τράπηκες να με κοροϊδεύεις τόσο καιρό που με αφήνεις και σέβομαι στους γιατρούς, Να χαθείτε όλοι σας. Σκατώσω εγώ. Εδώ έχει δίκιο η Μαριγό. Σαν δε σπέφτει λόγος. Α, για να σου πω, εδώ που φτάσαμε θα τα ακούσεις θες δεν θες. Που με έστελες να κάνω κατάθεση για λογαριασμό του Χρήστου. Με βούτυξες και εμένα στο ψέμα. Βολεύτηκες κι εσύ, Πολύκαρπε. Ένα φουστανάκι κι εγώ δεν αγόρασα σαν κορίτσι. Ένα θέατρο δεν πήγα. Για ποιο? Για το κομπόδεμα, γι' αυτό. Έλα τώρα, σταμάτα. Μην τη λυπάσαι. Που έρχονταν ο παιδικός θείος σου έξω από το χωριό και μας κλείδωνε μέσα στο δωμάτιο γιατί ζητούσαμε να πάμε. Αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Μας έφαγες με τις συγκουνιές σου. Αποχαιρέτατο το κομπόδεμα, κυρία Φωτεινή. Αφήστε τις ιστορίες με το κομπόδεμα τώρα. Γιατί αποχαιρέτατο, για λέγε, για λέγε. Το βρήκαμε το κομπόδεμα. Εντάξει, το βρήκατε, χαλάνε σας. Καλά δεν τραπήκατε να κλέψετε τη μάνα σας. Και εμείς στερηθήκαμε για να το φτιάξει. Αχ, θέλω να μου πείτε πού το έκρυβε. Θα σκάσω, θα σκάσω. Μην το πείτε, μην το πείτε, μην το πείτε. Ευχή και κατάρα. Το χωριό το είχε. Μες στην άλμη, μαζί με τις ελιές, οι διαστραμμένοι. Τι πράγμα! Ξεχρέωσα, Μαριγό, κι εγώ και ο Αριστίδης. Δεκάρα δεν αφήσαμε. Θα σε σκοτώσω, Μαριγό! 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 Καλά όλα τα άλλα, αλλά αυτό δεν τα αντέχω, δεν τα αντέχω. Ακούσε εκεί να βρείτε το δικό μου και να μην βρείτε το δικό της. Έτσι και την πιάσω τα χέρια μου, θα την πνίξω! Κάτσε κατά ρε Μαριγό, είναι και μάνα μας! Αντί χάσε με τα χάμω! Ησύχασε ρε Μαριγό! Αχάσκηση! Εσύ χτύ!
έτσι θα τα αποδώσει ο Θεός. Αυτό σας λέω μόνο. Καλά, τελείωνε. Θα με θυμάστε όταν θα τρώω το όσπρια την Κυριακή του Πάσχα. Πεταλούδα τα είχες. Μια χαραγκουμούτσα είναι ο Πεταλούδας. Δεν σας έπεσε κι άσχημα, Χριστάκη, ε. Με αυτό το βιολί σας ανάστησα. Έτρεχε ο πατέρας σας, ο συγχωρημένος, σε γάμους, σε γιορτές. Έστειγα εγώ το πορτοφόλι. Αχ, Γιώργη μου! Πώς είναι να με δεις χωρίς κουμπόδεμα τώρα σε αυτή την ηλικία. Άρη, παιδί μου, δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω. Πάρ' το να το έχεις, να θυμάσαι το σχολεμένο του πατέρα σου. Μας υποχρέωσες. Ένα χρόνο έκαναν τα αδέρφια να ξαναμιλήσουν μεταξύ τους. Είχανε μαζευτεί πολλά. Του φάνηκε και άδικη η μοιρασιά του Άρη. Με την ευκαιρία όμως των γιορτών τα ξαναβρήκανε. Τηλεφώνησε στον Χρήστο και τη Μαριγό να έρθουν να φάνε μαζί τα Χριστούγεννα. Συμφώνησε η Μυρτώ. Χάρηκε και η Φωτεινή. Τι έγινε και γυρίσατε πάλι? Μόνος μου είμαι, με περιμένουν στο θέατρο. Αμπά, και τι ήρθες να κάνεις? Ξέχασα το πορτοφόλι μου. Η ανεψιά της Μυρτός είναι πρώτη φορά παίζει βιολί μπροστά σε τόσο κόσμο, να μην της δώσω ένα χαρτζιλίκι. Δηλαδή, αν παίξει με την ορχήστρα της Βιέννης, θα της γράψει στο σπίτι. Αμάν ρε μάνα, πια με τη ζυγουνιά σου, να της χαρίσουμε το βιολί του πατέρα τότε. Ναι, κανόνισε! Κάνε κανένα τέτοιο αστείο, εσύ θα χάσεις. Το βιολί είναι χρυσάφι. Αυτό θα κάνω. Εγώ σε προειδοποίησα. Καλέ, ξέχασα να σας πω τι απέγινε με τη Μένη. Καλάντε, μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά θα σας τα πω. Λοιπόν, ύστερα από όλα όσα συνέβησαν, η Φωτεινή ανέλαβε δράση. Έπεισε τη Μένη να πάρει διαμέρισμα. Της λέω, πότε θα δουλεύεις, να έχεις να κάνεις μια επένδυση, να παίρνεις ένα νίκη, ρε παιδί μου. Σου λέει, έτσι θα ξεκόψεις και από το γιο μου. Αυτή συμφώνησε. Η Φωτεινή λοιπόν βρήκε το διαμέρισμα, το είδε, το ενέκρινε και τώρα περιμένει και την ιδιοκτήτρια να της κάνει το πρώτο της παζάρι. Λοιπόν, τώρα που θα έρθει αυτή, μιλιά εσύ, έτσι. Άστε σε μένα να δούμε τι θα κόψουμε. Εσύ είσαι το αφεντικό. Τζουτζούκα. Ναι. Γεια σας. Τι κάνετε? Στην Ότα. Από εδώ είναι η Μέγη που σου έλεγα. Μια κούκλα. Το βρήκες εύκολα? Άκου καλέ. Μάτι βγάζει. Βέβαια. Είναι σε κεντρικό σημείο, βλέπεις. Δεν σαν το σπιτάκι σου που έτσι και φυσήξει άνεμος, πήρε τα σημάδια και το έχασες. Καλά, καλά δεν ήρθα. Το παζάρι μου άρχισες. Εμένα πρέπει να με συγχωρέσετε, θα ετοιμαστώ στο μεταξύ. Να σας κεράσουμε κάτι? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Έχω κλείσει μπουκάλι. Ήρθα με την παλιά μου την παρέα. Να ξέρατε τι έχω περάσει εγώ σε αυτό το σπιτάκι. Τα καλύτερά μου χρόνια. Βλέπω.
Βλέπεις, τα έχει τα χρουνάκια του. Γι' αυτό σου λέω το έχει τσιμπημένο. Δεν μου λες, 81-99 πέρασε. Τι είναι αυτό, κι άλλο να μου βγάλανε. Για τους σεισμούς λέω, 81-99 της πέρασε. Άντε καλέ, πάλι καρίσια. Και τώρα περνάει από βλογιά, όπως είδα. Οι σουβάδες είναι κάπως. Να προσέξεις, μην κολλήσεις. Το βλέπετε αυτό το κλειδί, Είναι το κλειδί της κρεβατοκάμαράς μου. Δεν άντεξα, λύγησα και το πήρα. Μόνο μη λυγίσεις και πας και καμιά μπανιέρα. Δύο τραγούδια λέω και έρχομαι. Κάτσε καλή, πού πας εσύ. Κάτσε να σε φτιάξω. Κάτσε εδώ, εδώ, εκεί. Έτσι. Άνοιξη έχεις. Τι το κρύβεις στο μπαλκόνι. Άστο καλέ, τη πάει. Τελικά μου φαίνεται θα το πάρω το σπίτι. Ωραία, τα φύλλα και τα δέντρα θα πάρεις έτσι όπως είσαι. Λοιπόν, καπάρο δεν έχει. Έχει όμως σπίτι και το χυμαίνει και το κάνει και κουκλίτσα. Μωρίς εγάτα, μια χαρά τα κατάφερες πάλι. Μια χαρά βολεύτηκαν όλοι. Και ο Χρήστος έκανε την εξέταση που εσύ δεν τον άφηνες μη χαλάσει λεφτά. Θεραπεύτηκε και έκανε το γιο. Και η Μυρτώ με τον Άρη μάθανε ότι τα 1500 στρέμματα θα μπουν εντός σχεδίου, άρα θα έχουν το δικό τους τσιφλίκι. Η μόνη που δεν ήταν μια χαρά ήταν η κύρα Φωτεινή. Και αυτό γιατί δεν είχε κομπόδεμα, λέει, να αφήσει τα εγγόνια της. Καημένη. Δεν βαριέσαι, μωρέ. Την υγειά σου να έχεις. Ας τα κάνουν μόνοι τους. Εσένα ποιος σε βοήθησε. Άσε με, Χρυσή μου. Ρε μητέρα, θα γίνουν τετράγωνα τα μάτια σου. Σου μιλάνε, καλέ. Άμα παρακολουθεί καμιά αστυνομική, ούτε που μας δίνει σημασία. Μπου! Γέννης. Έλα ρε μάνας, έχεις καταντήσει αηδία. Νόμισες δηλαδή ότι γάρισα το βιολί στην αρχιά της Μυρτώς. Εδώ το έχω πάνω στο φέρο. Πέθανε, καλέ. Έλατε, έλα εδώ, καλέ. Πού είσαι, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Σου έχω φέρει κάτι φιγουρίνια, κοίτα καλή να δεις. Βρήκα μια τρύπα με πλεκτά, πω θαύμα. Κοίτα καλή, κοίτα. Έλα μωρέ, άσ' την επιτέλους και κοίτα να δεις. Έλα, σε παρακαλώ. Μπορεί να μου ψήνει το ψάρι στα χείλη. Αλλά εγώ την αγαπούσα. Σαν μάνα μου την είχα τη μανούλα σου. Άσα μας, Λεμπαρικό. Εμένα δεν ήταν η μάνα μου. Αυτό ήταν. Κάθε χρόνο σαν και σήμερα θα θυμάμαι ότι σκότωσα τη μάνα μου. Σώπα τώρα, τι λόγια είναι αυτά. Τι την ήθελα την πλάκα με το σκατόβιολο, γαμώτο! Τώρα. Ας τον άξει ένα ενθύμιο. Να θυμάμαι τι έκανα. Άσε με. Κάτσε ρε, όλοι πονάμε. Κάντε πίσω ρε. Μια καθαρή Δευτέρα την ευρύκαμε, ξέρεις, στην πανιέρα.